Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στη δήμηση των Νίκων, ο Εφανάς Καραμπάκας στο production, η κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστραπτόπουλος και ο Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Για ακταίο μόνο τέκο, κάλεσε 10-20-30, κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε δώρα αξίας άνω των 20 ευρώ. Περνάς τέως στην ΟΤΕΚΟ και βρίσκεις χαιρετισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. ΟΤΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Αναστασίας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Mediterranean Cosmos και το Magic Park. Η ΟΤΕΚΟ είναι η ελληνική εταιρεία με τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κτέα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Κταίο. Διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εύκολα προσβάσιμες στο κοινό και η εταιρεία δέχεται πληρωμές και με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Με δύο διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός για την avant première της ταινίας Transporter που θα γίνει η προβολή της την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 στον κινηματογράφο Ντεόν στην αίθουσα 3 συγκεκριμένα. Γράφεται ΑΜΗ1, αφήνεται κενό, γράφεται σινεμά, το ονοματεπώνυμος και το στέλνουν στο 54-344, εφίλοι οποίοι θέλετε να παρακολουθήσετε μαζί μας την avant première της ταινίας Transporter. Οι προσκλήσεις είναι διπλές, 5 τυχεροί θα προκύψουν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με τον αγώνα της Κυριακής ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Πανιόνιο. Δίνουμε 3 εισιτήρια σε 3 τυχερούς φίλους ακροατές. Γράφεται ΑΜΗ2, αφήνετε κενό. Γράφεται Ηρακλής, το ονοματεπώνυμος και το στέλνει στο 54-344. 3 από εσάς θα παρακολουθήσετε τον αγώνα της Κυριακής ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Πανιόνιο Κυριακή 7 και 4. Ανακοίνωση πολύ σημαντική και μεγάλη προσοχή παρακαλώ, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Ο Κουρομιχελάκης Σταύρος του Σταύρου έχει ανάγκη από αιμοπετάλια και νοσηλεύεται στο Θεαγένειο. Η ομάδα αίματος του είναι αλφα ρέους θετικό. Ώρες αιμοδοσίας είναι 8 με 5 το απόγευμα και 6 με 8 και μισή το βράδυ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί και έχει την καλοσύνη, μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του σταθμού και να μάθει πώς και πού μπορεί να δώσει αιμοπετάλια. Κουρομιχελάκη Σταύρος ο Σταύρου έχει μεγάλη ανάγκη από αιμοπετάλια. Όποιος δύναται παρακαλώ να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμα μας και το στέλνουν στο 54.340. Έτσι επικοινωνούμε στη διάρκεια της εκπομπής για όσους θέλουν να στέλνουν μηνύματα από το κινητό τους. Για όσους δεν έχουν μονάδα στο κινητό ή μας ακούν από το εξωτερικό, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι στο Facebook. Με τον κόσμο του Άρη να κάνει πορεία διαμαρτυρίας, να βγαίνει στους δρόμους χθες, καθώς έχει αγανακτήσει για το αυτονόητο, για το δίκαιο δηλαδή το οποίο ψάχνει, αλλά ποιος να του το δώσει. Με κόσμο ο οποίος έκανε πορεία χθες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μαζεύτηκε και διαμαρτυρήθηκε ένα συλλαλητήριο. Νομίζω ότι αν δεν προκύψει άμεσα μια θεαματική ανατροπή των δεδομένων, θα έχουμε περισσότερες κινητοποιήσεις, Κωστή. Δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν λες τίποτα? 10 χρόνια το εγώ μιλούσα, τώρα θα πω. Ναι ρε παλικάρι μου, γιατί δεν λες τίποτα? Γιατί να πω? Για τον Άρη δεν λες τίποτα ή για, το, για τις κινητοποιήσεις? Και τι κινητοποιήσεις? Να κάνω τι κινητοποιήσεις, τι? Καταρχήν τους έκλασε η ΕΤ3. Τους έκλασε η ΕΤ3? Ναι. Πώς έγινε αυτό? Δεν έπαιξε το ρεπορτάζ του Άρη στο θέμα των κινητοποιήσεων, είναι η ΕΤ3. Πήρε χαρτάκι η ΕΤ3. Ναι. Και ο διευθυντής της ΕΤ3 είναι υπόλογος, γιατί ένα. Εγώ τους Αριανούς δεν τους γουστάρω έτσι όπως φέρθηκαν στον Άρη. Και θέλω να πω δύο κουβέντες και να πω ότι τον Άρη το σέβομαι απεριόριστα. Δεν γουστάρω τους Αριανούς.
δεν γουστάρω τους Αριανούς, οι οποίοι διοικητικά και οπαδικά χωθήκαν εκεί και διαλύσαν τον Άρη. Όλη η κόντρα μου δηλαδή δεν έχει κάνει με τον Άρη, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα. Εγώ δεν γουστάρω τους οπαδούς που φέραν τον Άρη εκεί που τον φέραν και τους παράγοντες που μπήκαν από το οπαδικό κίνημα. Από εκεί και πέρα όμως είναι γνωστό ότι τους αντιπαθώ. Και είναι γνωστό ότι με αντιπαθούν και αυτοί. Δεν τους γουστάρω δηλαδή. Αφού θες να μιλάμε ανοιχτά, έτσι. Δεν τους γουστάρω καθόλου. Μου προκαλούν έμετο. Λοιπόν, και γενικά η οικογένεια του Άρη έχει μια γλειωδιότητα. Γενικά είναι γλειώδης. Γενικά από όπου να το δεν είσαι παρούσι τώρα να βγάλουμε. Ρε εσύ, θα με αφήσει να μιλήσω. Σε αφήνω, δεν σε αφήνω. Για να με κάνεις τα δημοσιοσχετίστικα, τα δικά σας. Δεν κάνουν δημοσιοσχετίστικα. Ξεκάθαρα μιλάμε. Λοιπόν, εγώ ήρθα σε αυτή τη ζωή να μην κάνω δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, καταγγέλω την ΕΤΡΙΑ, τον διευθυντή της ΕΤΡΙΑ και τους δημοσιογράφους της ΕΤΡΙΑ. Τους θεωρώ κακούς δημοσιογράφους και οπαδούς και κομπλεξικούς. Γιατί στο δίκαιο ή άδικο, σωστό ή λάθος, αίτημα των Αριανών απέναντι στην πολιτεία και απέναντι στο, πες το, στην ΕΠΟ. Εγώ ξέρω ότι λόγω Ολυμπιακού και λόγω Μαρινάκη και Καλαϊτζίδη δεν έγινε αυτό που έγινε. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Αλλά είναι κατάπτυστοι αυτοί που παρακαλάγανε και γλύφαν και κλαίγανε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπουν στην ΕΤΡΙΑ να πάρουν τα μεροκάματα, να κάνουν οπαδική δημοσιογραφία. Εγώ τους καταγγέλω και τους θεωρώ κατάπτυστους. Τελείωσε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λίγα λόγια και σταράτα. Το κατάλαβες το έργο. Δηλαδή πιστεύεις ότι έγινε θελημένα αυτό? Ναι, θελημένα. Έχω άγνοια για το. Ναι, αν δεν είναι θελημένα, τότε. Είναι βλακία. Όχι, ή θελημένα είναι. Λόγω του ότι δεν γουστάρουν. Σαν δημοσιογράφοι όμως θα έπρεπε να τηρήσουν τη διοντολογία και να λέει εγώ είμαι ΠΑΟΚ, εγώ είμαι Ηρακλής, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ή πήρανε γραμμή από κάτω, από τα αφεντικά, από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πειράξουν τον Ολυμπιακό, το Μαρινάκι και αυτά όλα. Το κατάλαβες? Εξή το κεφάλι σου. Κατανοητό. Τι κατανοητό. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε αυτά που βλέπουμε. Τι να κάνουμε, δημόσιες σχέσεις. Ποιος κάνει δημόσιες? Εφτάσαμε, κοντεύουμε να ψοφήσουμε εδώ, να μας βρει κανένα αρρώστιες. Ποιος κάνει δημόσιες? Λοιπόν, δημόσιες σχέσεις δεν κάνουν. Ρωτάς. Δημητρίζεις πάλι. Άρα λοιπόν, οι Αριανοί οι οποίοι ρίξαν τον Άρη στη Γάμα Εθνική βγήκαν τώρα να κάνουν διαδήλωση. Για την ΕΠΟ και τον, πώς το λένε, τον κακομούτσουνο αυτό, τον Κυρτσίκη. Ναι, αυτό τον κακομούτσουνο, τον υπάλληλο του Μαρινάκη. Και από την άλλη μεριά η ΕΤΡΙΑ, η οποία είναι ΜΠΑΟΚ. Τέλος. Είναι κατάπτυστη. Όταν γλύφανε και θέλανε τη συμπαράσταση του κόσμου, να μπαίνανε μέσα και να κάνανε κανονική δημοσιογραφία. Κατάλαβες το έργο? Και εγώ που τους πληρώνω, σαν Ραπτόπουλος, σαν πολίτης δηλαδή, οφείλω να έχω το ρεπορτάζ το κανονικό. Αν το κάνει το Μέγκα, αν το κάνει το Μετρόπολης, αν το κάνει, ξέρω εγώ, το Ράδιο Οδύσσια ή το Ζου Ράντιο, είναι δικαιολογημένοι γιατί είναι ιδιώτες. Εγώ την ΕΤΡΙΑ την πληρώνω. Αυτούς εδώ τους πληρώνω εγώ με τους φόρους μου. Άρα εγώ θέλω να έχω την εικόνα της ΕΤΡΙΑ σε μια σωστή δημοσιογραφία. Και λέω ότι αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι οπαδοί ή έχουν πάρει εντολή από κάτω να μην μιλήσουν. Τέλος. Είναι αδιανόητο να μιλάμε. Είναι αδιανόητο, ρε κόκκινε, να μην είναι αδιανόητο. Αυτό είναι το έργο. Είναι αδιανόητο. Του κάνει αβάντες και αυτά και μπουζούκια. Κουμουνιστικά τραγούδια. Ποιος έκανε? Κάτσε, ρε, περίμενε. Μίκης Θοδωράκης. Ποιος έκανε? Τσάου τσάου, Μάνος Λοΐζος. Ποιος έκανε αβάντες? Ακούστε, ρε, κουμουνιά. Ποιος έκανε αβάντες? Κάτσε λίγο. Μάνος Λοΐζος και Θοδωράκης μιλούσατε για δημοκρατία και για ισονομία. Και μπήκατε στην ΕΤΡΙΑ και δεν δείξετε το ρεπορτάζ του Άρη. Άντε. Γλύφατε τους κομμουνιστές να μπείτε στην ΕΤΡΙΑ. Και με κάνετε ρεπορτάζ και δεν βάζει τον Άρη. Που ο Άρης για μένα, εγώ παίζω ξύλο μαζί του 20 χρόνια. Με βρίζουνε στο οπαδικό τους, δεν έχει σημασία όμως. Εγώ λέω το σωστό ποιο είναι. Και εγώ λέω ότι οι ίδιοι αυτοί ρίξαν τον Άρη. Το διαλύσανε. Γιατί? Γιατί αγαπούσαν το σύνδεσμό τους παραπάνω από την ομάδα τους. Βάλαν το Super 3 πάνω από τον Άρη. Και έπεσε ο Άρης στη Γάμα Εθνική. Τι ψάχνει. Δεν μιλάει ο ένας, δεν μιλάει ο άλλος. Μιλήστε, ρε, πόσα χρόνια θα ζήσετε. Μιλήστε, τι σας κάνω. Πέστε τις κουβέντες. Φοβάστε, ρε, εκεί στην ΕΤΡΙΑ τι. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ 4.000 στο παλατάκι, δεν βγαίνατε να το πείτε στην ΕΤΡΙΑ. Ξεφτύλες δημοσιογράφοι. Τι με κοιτάζει και κουνιά στην κοιλιά σου? Τι σε κοιτάζω, θες να κάνει μονόλογο? Τι μονόλογο και μονόλογα, ρε. Κάνε μονόλογο. Επιτρέπεται. Παρακαλάγανε. Υπάρχει κανένα που μπορεί να διαφωνεί? Ρίσα ο αιματοκρίτης τους από την πείνα και πάει στο 25 και πάνε και δεν κάνουν σωστή δημοσιογραφία. Και δεν το έλεγα άμα ήταν Μέγκα Αντένα. Μα λέτε, ΕΡΤ παίζει Ολυμπιακό. Και η ΕΡΤ 3 δεν παίζει Άρη.
Ξεφτύλες είστε. Το έχω να πω εγώ το πρώτο τέταρτο. Έρχομαι. Μίλησε και έφυγε. Λοιπόν, δεν το γνώριζα πραγματικά. Και όταν δεν γνωρίζω κάτι, δεν μπορώ να. Αλλά δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς κάτι για να μιλήσει γι' αυτό. Από τη στιγμή που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τότε βάζουμε μόνοι μας τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Είναι αδιανόητο κανάλι το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη να μην μεταδίδει τις κινητοποιήσεις μιας ομάδας η οποία εδρεύει εδώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε αυτό το πράγμα ηθελημένα. Αν και εφόσον έγινε, τότε πραγματικά θα το πω για δεύτερη φορά για να το καταλάβουν κάποιοι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας και σε αυτό που λέει ο Κωστής δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Αν θα ήταν δηλαδή άλλη ομάδα, υπήρχε περίπτωση να μην γίνει το ρεπορτάζ. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άμα τον Πανιόνιος δεν το δείχνει. Τον Ηρακλή το δείχνει συνέχεια. Ποιον? Τον Ηρακλή το δείξαν όλοι τις κινητοποιήσεις. Γιατί είχε σοπάκι από τη Μεθόγνωμη θύρα 10, γι' αυτό το δείχναν. Γι' αυτό το δείχναν. Γιατί το δείχναν. Τώρα αυτό που λες τώρα δεν το δέχομαι. Σε καμία περίπτωση. Είπες, δεν το δέχομαι. Παρά το δέχεσαι, ρε. Δεν το δέχομαι. Θα είχε σοπάκι από τη θύρα 10, γι' αυτό. Σου λέει, εγώ άσε μου φάμε κανένα ξύλο, κάτσε να το πούμε. Ενώ από του άλλου που έχουν διαλύσει τώρα ψάχνονται, σου λέει δεν. Δηλαδή τι, δεν μπορούν από του άλλου δεν κινδυνεύουν, γίνονται χίλια δυο χαζά. Άμα μπαίνανε καμιά 500 στην ετρία και έκαναν αυτό και θα φοβόταν, θα στέλναν την κάμερα. Έτσι, η δημοσιογράφη έτσι λειτουργείται, δια του φόβου. Έτσι λειτουργείται. Ναι, έτσι λειτουργεί. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εσύ είσαι. Δεν είσαι εσύ δημοσιογράφος. Όχι, εγώ δεν είμαι. Δεν είσαι. Όχι. Είσαι σίγουρο. Ναι, είμαι σίγουρο, δεν είμαι. Αυτό που κάνει εδώ τι είναι, λέω. Σοου. Τόσο θέατρο. Κινηματόγραφος. Ναι. Ξέρω κάτι άλλο, δεν είναι δημοσιογραφία. Δεν είναι δημοσιογραφία. Ναι. Δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνουν. Σου, δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνουν οι οπαδοί. Μόνο σου λες. Ο Μήνος είναι δημοσιογράφος. Μόνο σου λες ότι δηλώνεις την αλήθεια. Από τη στιγμή που δηλώνεις την αλήθεια, δημοσιογραφία. Γι' αυτό επειδή δημοσιογράφοι δεν λένε την αλήθεια, γι' αυτό δεν είμαι δημοσιογράφος. Τι καραγκιόζεις. Εγώ είμαι καραγκιόζεις. Καραγκιόζεις. Άντε, τελείωτα. Άριστα, ψούμψου μου. Λοιπόν. Λίγα μηνύματα για τον Ηρακλή και μου κάνει εντύπωση μετά από το νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα περίμενα περισσότερα. Αλφα μη 2 κενό. Ηρακλή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Οι φίλοι του Ηρακλή που θέλετε να κερδίσει εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλή να έχει κόσμο. Πού να τον βρει. Τι που να τον βρει. Να κάνουν προεκλογικό αγώνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν χρόνο για καυτά τζόγλια αυτοί. Του ΣΥΡΙΖΑΙ. Δεν μιλά. Ορεξάταξε. Με μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ ήρθα να πω αυτά που ξέρω. Τι αγάπη. Καράφλα λέει δεν άντεξε. Το έβγαλε το λικοσκού από μέσα σου. Φάνηκε από τον τρόπο σου. Σε κράζουν. Δεν πάνε να κράζουν, ρε κόκκινε. Δεν πάνε να κράζουν. Τι λικοσκού και λικοσκού. Εγώ με αυτού έχω να μιλήσω 20 χρόνια. Κατάπτυστο του λέω, αντιπαθητικού του λέω. Άλλο είναι αυτό. Θεωρώ ότι ρίξα την ομάδα οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα όμω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ξανά μανά τα άλλα. Πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θα πω αυτά που θέλω. Και α λένε ούτε οι άλλοι. Και να μα κατηγορούν. Α με κατηγορήσουν. Ξέρετε, αφού το μεσημέρι. Παίζει λέει τίποτα με Σαλπικίδη, Ηρακλή. Μακάρι να έρθει να βοηθήσει, λέει 957. Ναι, το πιφτέκι το ρώτησε αυτό που στέλνει το μήνυμα. Να θέσει ο Σαλπικίδη στον Ηρακλή. Παιδιά, λέει πώ τη βλέπετε την Πανάθα σήμερα και εν ώψη τη συνέχεια. Δύσκολη νίκη. Εάν δεν κερδίσει την καβάλα του Αζερμπαϊτζάν, ρε παιδιά, άξια τη μοίρα είναι ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένα γκολ θα το κάτσει, 1-0. Είναι δυνατόν. Πολλά πράγματα, άρρωστο είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι δυνατόν. Συμπτωματική είναι. Βρήκε αυτόν τον ανισόρροπο τον Πορτογάλο, τον προπονητή στον Πανετολικό. Εντάξει, μόνο προπονητή. Και κατάφερε. Φταίει και αυτό ο προπονητή, έπαιζε με αφέλεια. Δεν τώρα, ξέρει. Ο άλλο δίνει πάσα στο τερματοφύλακα, στο προπονητή φταίει. Ο άλλο κάνει γιώμα να πούμε και ο Κούσα βλέπει τον Μπέρ και του παθαίνει. Είδε θέση Τσαβιό Λίν καθόλου. Τίποτα δεν είναι. Είχε από Ελ. Το από Ελ τον έβλεπα. Τι βλακία έκανε ο προπονητής του. Πες μου, εγώ κοινά, τι βλακία έκανε. Αλλάζει κάποια στιγμή το σύστημα της ομάδος. Τι το έκανε. Εκεί που έχει δύο κόφτες, βάζει ένα κόφτη. Ναι. Κάνει τον γκολ. Ναι. Πόσα γκολ ήθελε κόκκινη. Με ένα γκολ πήγαινε παράταση. Ναι. Η άλλη είναι ποδέστερη ομάδα, είναι δεδομένο. Ναι, βάζει τον γκολ. Δεν κάνει κάποια κίνηση να τα συμμαζέψει τα πράγματα, παίζει με αφέλεια. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχει ένα μικρό κενό στην ομάδα. Μ' αρέσει γιατί έχει αποβάλει, έχει κάνει ωρό. Πώς το λέω αυτό που βάζω στο νοσοκομείο. Πες το, ναι, με δικά σου λέγε. Αντιχατζιπαναγίτη. Ζωγράφησες. Αντιχατζιπαναγίτησμού παραμετάει. Εντάξει, μ' αρέσεις που προσέχεις την άμυνα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Μα συγγνώμη, από εκεί δεν ξεκινάνε όλα. Γιατί ξεκίνησες με τον Ηρακλή να βλέπεις εκεί δύο να τρως, πέντε να βάζεις, πέντε να τρως, τρία να βάζεις. Και έχεις αλλάξει φιλοσοφία, μ' αρέσει. Νίκο Παπαδοπουλίζης, αβελικά. Ναι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Άλλο το τι βλέπω. Μ' αρέσεις, μαθαίνεις. Λοιπόν, το δυνάμει να και την πατάει τζάμπα και βερεσέ. Εντάξει. Τζάμπα και βερεσέ και πλέει το παιχνίδι. Εντάξει. Άσο το είχες. Όχι, καμία σχέση. Όβερ το είχες.
Πόσο βγήκε? Ένα-ένα. Εντάξει. Εγώ πίστευα ότι θα φάει ένα γκολ από. Έλεγα θα βάλει τρία. Όταν παίζεται over. Γιατί το οποίο δίνει, ας πούμε, ένα 80. Ποιο? Άκουμε λίγο. 2-35. Το over. Ναι. Το 2-3 γκολ, γιατί το παίζει το κόκκινο που είναι. 1-70. Α, γι' αυτό. Σε ποια σειρά αυτή, πώς τη λένε. Θα σου πω τι έπαιξε. Θα σου πω τι έπαιξε. Δεν έχω πρόβλημα. Άσο την Τζεσεκά Μόσχα. 4-6 γκολ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μην τα βάλει αυτά. 3-0 έλυση. 0-4. Α, το πιασε, ναι. Ωραία. Και το πρώτο το πιασε. Άδικα το έπιασε το πρώτο. Και μετά, τι έχει. Λοιπόν, over την Παρτιζάν με την Μπορίσου που έδινε και αυτό 2-20. Βγήκε στο 92. Και over αυτό και δεν βγήκε. Θέλει 4 να παίξει. 4. Λίγα λεφτά βάζει για πολλά πα. Άπληστοι είμαστε. Είσαι άπληστοι. Θέλουμε τα 2 ευρώ, τα 10 ευρώ, τα κάνουμε 1000. Αυτοί είμαστε. Μόλι πέσει και άλλο πίνα στην Ελλάδα, θα παίζει 2 μάτς, 1 μάτς, 3 μάτς. Ίσα ίσα, κάνεις λάθος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνεις λάθος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όσο πέφτει μεγαλύτερη πείνα, τόσο περισσότερο πέφτει. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Για ποιο λόγο στα προποτζίδικα δεν δέχονται χρεωστική κάρτα? Δηλαδή, όχι πιστωτική, χρεωστική. Δηλαδή, έχω εγώ 2.000 στο βιβλιάριό μου. Ναι. Παίρνω μια κάρτα η οποία είναι χρεωστική. Ναι. Πάω, α πούμε, στο σούπερ μάρκετ, λέω πάρτε την κάρτα, πολύ ωραία. Πάω σε ένα μαγαζί με ρούχα, πάρτε την κάρτα, πληκτρολογήστε κτλ. Στο προποτζίδικο, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Επειδή δεν το κάνουν. Ναι, ο λόγο ποιο είναι? Δεν το κάνουν τα προποτζίδικα. Ποιος, ναι, το ξέρω, ναι. Ποιος, ο ΟΠΑΠ το κάνει. Για ποιο λόγο? Για να πας στο site του ΟΠΑΠ. Για να παίζει στο site του ΟΠΑΠ. Τι site του ΟΠΑΠ? Να παίζει στο site του ΟΠΑΠ. Μπορεί να παίξει τύχημα στο site του ΟΠΑΠ. Μπορεί να παίξει και στο προποτζίδικο και διαδικτυακά. Έτσι, δεν θα πας στο προποτζίδικο. Ναι. Θα γλιτώσει την προμήθεια του προποτζί. Μου το πέρασε προποτζή. Θέλουν τα θέματα. Τα έχουν ελέγχει εδώ πέρα. Τα θέλουν όλα δικά του. Ήλωτε λέει. Τα θέλουν από τη στιγμή που έχει. Αυτή τη στιγμή που το ρευστό δεν υπάρχει. Σε κάλυψα. Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι να πάρει την κάρτα και να παίξει και τον τζόκερ. Φίλε, τον παππού που πήγαινε να παίξει 3 ευρώ εκείνο την ημέρα πέρα. Τον έχασε. Πάει. Τον έχασε. Πάει. Λοιπόν, το χάνει. Μετά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να παίξει τα ποσά που έπαιζε κάποτε. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου. Μας στέλνει χαιρετίσματα ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Μου έφερε ένα υπέροχο τσίπουρο εκεί από το βουνό. Τον ευχαριστώ πολύ. Το πάω κάτω στην Αθήνα και θα πάω και στο φίλο σου τον Ηρακλειδέα, τον αγαπητό. Παύλου Μελά 6 μου είπε. Να πάρω και ένα τσίπουρο για τον Καρατζαφέρη που ζήλεψε. Θέλει να πάρει τσιπουράκι με δεν πάνε στη Βλάστερ να πάρει μια παστούρμαδόπιτα να χοροπηδήξουν. Δεν έχουν τσίπουρο σαν και εμάς εκεί κάτω. Δεν έχουν. Πολλά πράγματα δεν έχουν. Δεν έχουν. Πολλά πράγματα δεν έχουν. Δεν έχουν τα ταγάρια. Δεν έχουν. Έχουν άλλα καλά. Έχουν άλλα καλά. Τι άκαλα έχουν εδώ. Φάει ξέρουν να φάνε τα χαϊδάκια. Όποιο θέλει να δουλέψει κάτω μπορεί. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό. Εκεί όταν δουλεύει. Για φαΐ μιλάω για ρούχο και για ποτό. Εκεί πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή εκεί θεωρείται πολυτέλεια. Δεν ξέρουν να φάνε. Θεωρείται πολυτέλεια. Δεν ξέρουν να φάνε. Δεν ξέρουν. Ρε, δεν ξέρουν. Όταν λένε ρε εσύ το σουβλάκι, το λένε καλαμάκι. Άστε, τι ψάχνει να βρει. Τα γάρια. Το λες στον άλλον μπουγάτσα και σου λέει τι ρε με τυρί. Τα γάρια. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα. Τα γάρια. Δεν ξέρει. Μπαίνουν μέσα στο ψηλό και κοιτάνε τις πίτες και λένε τι είναι αυτό μπουγατσαζίδικο. Ρε διαλέξτε να φάτε. Λέει, τι θέλετε να φάτε και χοροπηδάνε μέχρι τα βάνε. Και κοιτάνε και γουρούν το. Καλά, οι σπιτικές λέει είναι αυτό. Και αυτό σκοπάρε μια. Να φάνε να χοροπηδήξουν. Δεν ξέρουν να τρώνε τίποτα. Τίποτα. Ζήτα τους, ρε. Ζήτα τους. Πώς το λένε, χτυπητή. Ξέρουν τι είναι χτυπητή. Πες ότι έπαθε φούι το αυτοκίνητο. Μπουγιουρντή, λέω, έχεις. Τι είναι αυτό. Πες ότι πάρε τηλέφωνο. Προφυλακτικό είναι. Πάρε τηλέφωνο την οδική βοήθεια και πες έπαθε φούι. Θα στο κλείσουν. Ενώ του έχει ζητήσει πέντε πράγματα που δεν ξέρουν τι είναι. Έρχεται μετά θυμωμένος και λέει να σου φέρω ένα γλυκό. Λέω φέρε. Τι γλυκό θέλετε? Λέω φέρε να κάνεις αντιπί. Λέει τι είναι αυτό? Άστε διάλογο. Χαμουτζί του λέω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Το κάνω. Καϊβάνι το λέω. Καϊβάνι. Σε πάλι έκανα σε ένα εστιατόριο στο Σούνιο. Δεν υπάρχει λέει. Λέω από τον πλανήτη Δίαρε κατέβηκα του λέω τι να και όμως έχει κάτι κουτούκια. Έχει κάτι κουτούκια αλλά πειραιά μεριά. Τα οποία νιώθουν. Πάλι βορειοελαδίτες. Αλλά πρέπει να ψαχτείς. Άμα δεν ψαχτείς δεν μπορεί να τα βρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Μη γελάτε ρε. Μη γελάτε ρε, σοβαρά μιλάω. Πλέον δημοσιογράφος λέει είναι αυτός ο οποίος ξυπνάει το πρωί, διαβάζει τα site και λέει ότι και λέει ή γράφει τις ειδήσεις μετά ή λέει στην εκπομπή του να στείλουν καμία, λέω 4-18. Ο διευθυντής ειδήσεων αθλητικών ειδήσεων 3 είναι γνωστός ΠΑΟΚΣ με θητεία στο ράδιο και την εμφανία του ΠΑΟΚ που έκλεισαν. Χθες η ιατρία είχε κατεβάσει τα τηλέφωνα, λέει 7-79.
Παοξή σήμερα έχω ένα κακό προέστημα για σήμερα. Φοβάμαι εξάρα από του Δανού. Ραπ, τι λες. Δεν κόβεις τα ναρκωτικά, λέω εγώ. Καλησπέρα σας. Αν και είμαι παοξή, ρε κόκκινε, πώς γίνεται να μην έγινε η θελημένα, δηλαδή. Δεν τους είδαν, δεν πήραν χαμπάρι και το παρέλειψαν. Πλάκα έχεις. Λέω 043. Φίλε μου, έχω συναντήσει απίστευτα πράγματα και οφείλω να κρατάω μία πισινή. Λέω, ρε, μήπως προτιμώ να κινδυνεύσω να χαρακτηριστώ αφελής από εσένα, όπως με λες τώρα, παρά να αδικήσω κάποιον. Ειλικρινά σου μιλάω. Που δεν το πιστεύω, κρατάω μια πισινή. Αλφα μη δύο κενό, Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54-344. Για τους φίλους του Ηρακλή έχουμε 3 εισιτήρια για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Πανιόνιο. Αλφα μη 3 κενό, σινεμά ονοματεπώνυμος στο 54-344. Πλέον μπορείς με χρεωστική κάρτα να πας και στα πρακτορία του ΠΑΠ. Έχει καινούργιο σύστημα για τις καταθετικές κάρτες, λέει ο Δημήτρης. Φίλε μου, το είπαμε, ιντερνετικά. Μπράβο, παλικάρι μου, Λαπτόπουλε, πες τα όλα. Όλοι οι γνήσιοι Αριανοί με το κάνουν και συχάθηκαν τα οπαδικά και την παραγκούμπολη. Προσκυνάνε όλοι για να κάνουν δημόσιες σχέσεις, λέει η φίλη μας, η Δέσποινα. Ο καθένας λέει τη γνώμη του και εμείς την μεταφέρουμε. Δεν τους βλέπω τους φίλους Αριανούς πάντως, πολύ ζεστούς. Εντάξει, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Δεν τους βλέπω πολύ ζεστούς. Και δεν θέλω να μπω στη λογική, τα ακούσατε πριν από τον Κυριάκο το Θωμαίδη. Έχουμε ακριβώς την ίδια γνώμη, ότι ετοιμαστείτε για μεγάλη κολοτούμπα από την ΕΠΟ. Και μακάρι να υπάρχει. Πάμε σε απαραίτητες διαφημίσεις και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε. Δύο διαγωνισμοί, 3 εισιτήρια για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Πανιόνιο. Αλφα μη 2 κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54-344. Και ο διαγωνισμός για το σινεμά γράφεται αλφα μη 1 κενό σινεμά ονοματεπώνυμος στο 54-344 για την ταινία, για την avant premiere ταινίας Transport. Και φυσικά έχουμε και το διαγωνισμό, το ξεχάσαμε αυτό στην αρχή, για την Εθνική Ελλάδας. Αλφα μη 3 κενό Εθνική ονοματεπώνυμος στο 54-344. Σας στέλνουμε στο Ζάγκρεπ, στην πρωτεύουσα της Κροατίας, για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα και φυσικά τα εισιτήρια των αγώνων. Απλό το μήνυμα. Και 2 οι νικητές, οι οποίοι θα πάνε με ένα άτομο της αρχείας τους στο ταξίδι αυτό, το οποίο θα έχει όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αλφα μη 3 κενό Εθνική ονοματεπώνυμος στο 54-344. Οι 3 διαγωνισμοί που έχουμε σήμερα. Την Οτέκο το κτέο σου κοστίζει σχεδόν τζάμπα, σου δίνει κουπόνι αξίας 10 ευρώ σε καύσιμα, 6 κουτιά Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ στην επόμενη κάρτα καυσαερίων. Περνάς τέο στην Οτέκο και φεύγεις κερδισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οτέκο Θεσσαλονίκη, Αγία Σανσέρας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μετεράνιο Κόσμος και το Magic Park. Λοιπόν, Γιάρη, ολοκληρώσαμε. Ποιος ήταν, ναι. Γιάρη, ολοκληρώσαμε. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τη δυναμική να αλλάξει την κατάσταση. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού και της ΕΠΟ ήταν ο Καλατζίδης. Εφόσον ο Καλατζίδης έφυγε και εφόσον ο Αρβανιτίδης λέει ότι με μένα, λόγω της καλής σχέσης που έχω με την Αθήνα, γενικά τον Πειραιά μάλλον, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θα αλλάξει η απόφαση. Γιατί τώρα δεν μπαίνει ο Αρβανιτίδης μπροστά για να αλλάξει η απόφαση? Γιατί έτσι διέδιδε και αυτός και ο γιος του δεξιά και αριστερά. Έλεγε λοιπόν ο Αρβανιτίδης ότι αν φαγωθεί αυτός ο τρελός, έβγαινε και τον Γκαλατζίδη, εγώ έχω τις άκρες κάτω. Είμαι φίλος με την οικογένεια κάτω κτλ. Ο 040 λέει, πιστεύεις ότι η ΕΠΟ θα αλλάξει η απόφαση τώρα που έφυγε ο Γκαλατζίδης? Δεν είναι θέμα της ΕΠΟ, ρε παιδιά, είναι τι θα πει ο μεγάλος. Η ΕΠΟ είναι, πώς το λένε, ρε παιδιά, είναι υφιστάμενη αρχή. Ο μεγάλος τι. Ψάξτε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να δείτε τι θα γίνει. Εγώ το ψάξα το θέμα. Και κατέληξες? Κατέληξα ότι με Αρβανιτίδη θα ανέβει. Μάλιστα. Αλλά ο Αρβανιτίδης δεν πάει. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν πάει τώρα. Λέει να βγει απόφαση και μετά. Όποια και αν είναι. Μόνο αν με θετική απόφαση έρχεται.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί εφόσον λέει θα πάρω τον Άρη να βγει απόφαση και μετά, άρα είτε βγει γάμα είτε β, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό ο Βαλεντίδης? Ξέρεις γιατί το κάνει? Πες. Γιατί αυτή τη στιγμή αν φύγουν οι παίκτες του Άρη δεν θα κάνει μια ευθύνη. Θα πάρει τον Άρη τζάμπα, ναι. Και δεν θα έχει και από πίσω την ομάδα του Άρη, το σύλλογο του Άρη, να θέτει όρους. Δηλαδή θα πάρει ένα μεγάλο σωματείο, μια μεγάλη ομάδα τζάμπα, από την καταστραμμένη 100% και με τους ανθρώπους του Άρη να μην μπορούν να του θέσουν, πώς τα λένε, μνημόνια και να του θέτουν όρια. Το κατάλαβες γιατί? Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Διαβάζει μηνύματα, ναι. Ο Παθανασέκης δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά ραπ, αλλά έχει πει ότι δεν θέλει να κάνει αυτά που έκαναν οι παλιοί, να βγάζουν 5 ευρώ και να δίνουν 10 για παίκτες. Πολύ καλά δουλεύει και για περώνε έχασε και κιλά, λέει. Κοίταξε. Τα γράφουμε καταρχήν σήμερα. Εφόσον οι οπαδοί του Ηρακλή βολεύονται με τον Ηρακλή να παραμένει στην κατηγορία, αυτό είναι ο στόχος τους. Να μην έχουν πάρε δώσε με τον Ολυμπιακό σε δανεικούς παίκτες. Και ο μόνος τους μεγάλος στόχος είναι να μην χάσουν από τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο και να μην πατήσουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με εισιτήρια. Νομίζω αυτοί οι τρεις στόχοι είναι εφικτοί. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα που στην καλύτερη μας, στη μεγαλύτερη μας ιστορία βγαίναμε πέμπτη. Ωραία. Μιλήπαμε 4-5 χρόνια από την Α' Εθνική, ήρθαμε. Ωραία. Στόχος μας είναι να σωθούμε άνετα. Γίνεται αυτό έτσι όπως είναι το ποδοσφαιρικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι να μην χάσουμε από τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο για να είμαστε αίτητοι πόσα χρόνια περισσότερο. Και να μην έρθουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με εισιτήριο και να τους λέμε: αν είστε μάγκες, ελάτε να κάνετε το όπως κάνετε τα παλιά τα χρόνια. Γιατί με κοιτάς πάλι, όλο με κοιτάει. Τα γράφουμε σήμερα. Άντε, όλο με κοιτάει. Τα γράφουμε σήμερα. Για τον Παπαθανασάκη. Τι γράφει? Για τον τρόπο που λειτουργεί. Ο Παπαθανασάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δανείζεται χρήματα για να βάλει στον Ηρακλή, τα δίνει πίσω, ξέρω, κινείται με χαμηλό μπάτζετ, με μια μέτρια ως μικρή δυναμική. Πολύ ωραία. Δείχνει ότι δεν χρεώνει την εταιρεία. Δεν χρεώνει την εταιρεία. Τώρα κάνα δύο αποτελέσματα μπορεί να τον βολέψουν και στη διάρκεια του πρωταθλήματος και τα λοιπά, ναι. Και πέρσι τα λέγες αυτά και δεν έγινε κάτι. Δεν είπα τίποτα. Τι είπα τώρα. Λες να τον βολέψουν. Ενώ κάνα δύο αποτελέσματα να έρθει κόσμος λέω στο Καφτατζόγλιο, ναι. Πολύ, να πάρει λεφτά αυτό, ναι. Αυτό δεν έγινε ούτε πέρσι. Ναι, καλά, ναι. Δεν έχει βολικά. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά είναι διαδόσεις κομμουνιστών. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχουν. Κάλυψε εσύ τα πάντα, εγώ λέω. Δεν κάλυψε τα πάντα. Κάνε αβάντα εσύ δουλειά σου, κάνει. Κάνω αβάντα. Κάνει ότι δεν αβάντα. Κάνω αβάντα. Όταν λέω ότι δεν επιτρέπεται να μην υπάρχουν διαρκεία στην πρεμιέρα. Όταν λέω ότι πρέπει να στελεχωθεί. Δεν έχουν δει ακόμα διαρκείας. Γιατί δεν έχει κανονιστεί. Δεν ξέρω αν φταίει 100% το γήπεδο, ναι. Ή αν φταίει και ο Ηρακλής, αλλά είναι ένα θέμα. Ένα πήγε ένα ξάδερφο μου και ο Απόστολος λέει: μη την ζήσει. Εγώ ένα ξάδερφο. Ο Απόστολος, μη την ζήσει. Λέει: αυτό θα το ρωτήσω. Ο Αποστόλης, λέει: πήγε ο Αποστόλης. Τα βρήκανε με το στάδιο. Ναι, τα πάρουν. Θα δαγκώσουν και την Γενική Γραμματεία κανένα φράγκο να καλύψω και βάλω κανένα πλέγμα, κανένα αυτό κτλ. Εντάξει. Καλά είναι, σε καλό δρόμο. Ναι. Για την εγγυητική. Γιατί να περιμένει τελευταία στιγμή και να δημιουργηθεί θέμα. Δεν είπε κανένα ότι δεν θα την έδινε. Εντάξει, την έδωσε. Αλλά γιατί να δημιουργηθεί μια εσφαλμένη εντύπωση. Να εντάξει. Είναι μικρά γράμματα, αλλά είναι σημαντικά. Εντάξει. Λέω θέλει περισσότερη και πιο ισχυρή στελέχωση. Άμα θέλει και κάνα δανεικό από το Σαββίδι, εδώ είναι ο Σαββίδις. Εντάξει. Εσύ λες ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όχι. Εδώ δεν έγινε με τον Ολυμπιακό, θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα το μάθει ο Μπιφτέκης μήπως. Εσύ μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην γίνει. Όλα γίνονται. Εγώ σου λέω δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όλα γίνονται. Στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο και στη δημοσιογραφία όλα γίνονται. Δεν υπάρχει τσίπα ούτε φιλότιμο ούτε τίποτα. Άλλο καπέλο. Τι άλλο καπέλο. Δεν μπορεί να γίνει. Τι δεν πάει. Όλα γίνονται. Δεν μπορεί όταν να υπάρχουν γίνει. Λεφτά στη μέση όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Κύπρο στο Παράσχο το Κρητικό. Ο Παράσχος ο Κρητικός πήγε στην Κύπρο. Εκεί, από εκεί είμαστε. Εντάξει, ναι. Τρία σκοράκια λέει για τα παιχνίδια των σημερινών ομάδων σήμερα στο Europa. Ναι. Παναθηναϊκός με την Καβάλα, τι βλέπει. 2-0. 2-0. Μπρόμπι ΠΑΟΚ. Μπρόμπι ΠΑΟΚ. 1-3. 1-3. Και Φενέρμπαχτσε Ατρόμητος. 2-0. Δεν θα βάλει ένα γκολ ο Ατρόμητος. Τι να φάρε. Οι άλλοι με σβηστές τις μηχανές θα δω κοροϊδεύαν. Είναι λέει αδικημένος ο Ατρόμητος. Πάει καλά. Μα είναι. Γιατί είναι. Γιατί έκανε είναι βουτιά ο άλλος εκεί, ο απατεώνας. Τι έκανε. Τι έκανε. Μόνο ένα πέναλτι με το τράβημα. Το Μαρτσελίνιο. Ένα πέναλτι. Είναι πέναλτι και δεύτερη κίτρινη. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα αυτό. Το γκολ γιατί είναι φάουλ.
Το γκολ αυτό μπρόχνει. Ποιο μπρόχνει. Ο Φαμπέρτη μπρόχνει τον αμυντικό. Τι λε, ρε. Ανάγκη έχει ο Φαμπέρτη. Είσαι ο μοναδικό. Ανάγκη δεν έχει, αλλά το κάνει. Άσε μα και τώρα. Ο Τρόμπιτο φωνάζει τώρα. Οι άλλοι ήρθαν περπατώντα εδώ τζόκινγκ κάνανε. Άμα κάνανε ένα 20 λεπτό φουλ αυτό και τα λοιπά, 3-0 του κέρδισαν. Ήρθαν εδώ βαριώτα που ζούσαν. Ποιο ατρόμητο μου έρευνα. Ποιο ατρόμητο. Ποιο ατρόμητο μου τη φέρνει μπαξία μου. Ποιο ατρόμητο. Εντάξει, ένα ο ατρόμητο μπορεί να βγει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Τι να κάνει όμω. Να βγει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Πώ θα βγει δεύτερο στο πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να βγει, έχει δυνατότητε, έχει ομάδα. Ναι. Και θα δει πολύ καλή ομάδα από τον ατρόμητο. Κρύα ομάδα είναι ο Ατρόμητος. Κρύα ομάδα. Κρύα. Οκ, okay, ακούγεσαι. Γιατί ο Αστέρας. Είναι σε μια. Ο Αστέρας πολύ καλύτερη. Και τρίτος τι ήταν. Πιο καλός ήταν από τον. Έχει και λίγο κόσμο. Ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έχει κόσμο. Ο Ατρόμητος είναι μια κρύα ομάδα, σαν την Ξάνθη. Δηλαδή τι. Ο Ατρόμητος με αυτό το υλικό που έχει, που δεν είναι κακό, είναι αρκετά καλό. Και πολύ καλό. Παίζει ένα κρύο ποδόσφαιρο. Έχει κρύους οπαδούς. Έχει ένα κρύο πρόεδρο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος όμως λίρα 100. Τι θα πει κρύος. Εάν ο Ατρόμητος είχε την κουλτούρα της προοδευτικής, θα ήταν μια ομάδα με ταπεραμέντο. Πώς το, σαν τη Σαμπουτζάκη θα ήταν. Μια ομάδα με ταπεραμέντο. Κρύο ποδόσφαιρο, κρύα κερκίδα, κρύος πρόεδρος, κρύοι παίχτες. Ο Λαζαρίδης, καλός, κρύος. Φιντανίδης, κρύος. Ποιος είναι κρύος. Κρύοι παίχτες είναι, ρε. Πώς θα στο δώσω αυτό. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, να σε σηκώσει αυτή, να γίνει δυναμική ομάδα, να φύγει στην κόντρα, να έχετε πάθος, να έχει. Ο κάθε ένας παίκτης είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μια συγκεκριμένη ψυχολογία και τακτική. Δεν έχει μέσα, ξέρω εγώ, τον άγριο, τον τεχνίτη, τον μπελαλή. Τον αργό, τον γρήγορο. Είχα σκοπό να το βάλω γκολ-γκολ, τώρα που το λες θα το βάλω διπλό. Ποιο θα βάλεις διπλό. 9,5 φράγκα τον Ατρόμητο. Ρε κόκκινε. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχεις τέτοιο χάρισμα. Είδες το μάτς. Το είδα φυσικά, ολόκληρο. Είδες. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Πες ότι παίζω εγώ μπόξερ. Ήταν δύο κλάσεις καλύτερη. Πες ότι παίζω εγώ μπόξερ εγώ με ένα πυγμάχο. Φαίνεται πότε κάνεις χαβάλι. Και λέει. Και έρχεται ο πυγμάχος και λέει: με αυτόν τον καραγκιόζη τώρα τι να κάνω, να του δώσω κάνα δυο μπουνιές και να τον τελειώσω. Ας τον έχω εκεί στο σπάνι. Για να μην πάνε και τζάμπα τα εστήρια από εκεί. Ναι, άσε μας ρε κόκκινε. Αυτό μου λέει. Αυτό σου λέω, τι σου λέω. Έχει τον πεθαμένο τώρα, ο άλλος Φενέρμπαξε εκατομμύρια ευρώ μπάτζε τώρα. Ήρθε στο αυτό, περπάταγε. Όχι, με αδίκησαν. Άσε μας καημένα τώρα ο Ατρόμητος. Πάμε παρακάτω. Τη σφαγή τη Sporting Λισαβόνα την είδε. Γιατί είχαν σφαγή. Το 2-1 γίνεται 2-2. Εντάξει. Με κεφαλιά κανονική. Εντάξει. Από το Κόνορ. Σηκώνει τη σημαία επόπτης το τι έδειξε ο Θεός και η ψυχή του. 3-1 τελικά η Τσεσεκά. Πάει η Sporting. Ο φίλος ο Ζέζους με τα μαλλιά τα ξανθά από την Μπενφίκα στη Sporting. Ο Κολάτος. Ναι. Ναι, γιατί τον λες Κολάτο. Ίδιος ο Κολάτος. Άμα το βγάλεις τα μαλλιά. Άμα το βγάλεις τα μαλλιά, ρε. Ο Κολάτος έχει άλλο στυλ. Ίδιος ο Κολάτος. Μοιάζουν. Κοντός, με τρίο αναστήματος, με τη φράτζα και τα λοιπά. Σίγουρα οδηγάει πολύστροφο αυτοκίνητο. Αυτός ο στυλάκος, ο κοντός, ο πουτανιάρης. Αλλά εσύ έχεις γίνει και ταινία με τον Κολάτο. Ναι, πώς και δεν σε πήρες τον Μπάβα Πρεβέζη. Δεν μου μικρόστατε. Τι να κάνω, τον εραστή του Πρεβέζη να κάνω. Να σε κάνει τον Άγιο. Τότε όταν έκανε ο Κολάτος τον Πρεβέζη, ναι. Υπήρχε τέτοια θρησκοληψία εδώ πριν το Πασόκ ήταν. Όπου ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή να βγάλεις αρχές δεκαετίας του 80 τον Άγιο Πρεβέζης. Ναι. Γιατί τότε είχε βγει και η Αγία Αθανασία του Εγάλου. Πολλοί απατεώνες βάζανε πάνω τους Άγιους και παίρνανε λεφτά από τα χαϊβάνια. Και τώρα δεν υπάρχουν. Λιγότερα χαϊβάνια υπάρχουν τώρα, γιατί τουλάχιστον οι νέοι έχουν το ίντερνετ. Εντάξει, ξέρουν τι γίνεται. Ευτυχώς. Το ίντερνετ είναι λίγο boomerang. Ευτυχώς. Να διαβάζουν τα παιδιά. Εντάξει. Πέρα από το ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ. Ευτυχώς δεν έχουμε στα νέα τα παιδιά μεγάλη θρησκοληψία, δεν έχουμε ευτυχώς. Στο ίντερνετ, επειδή γράφει και ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Και επειδή ο κόσμος φαντάζεται ό,τι θέλει. Ναι. Θέλει να ανοίγουμε και κάνα βιβλίο. Εντάξει, καλά. Δεν είναι μόνο το ίντερνετ. Ναι, και τα βιβλία τα γράφουν άνθρωποι. Και το ίντερνετ, άστα ρε κόκκινε. Δεν διαφωνώ. Θα διαβάσει και το ένα βιβλίο και το άλλο. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση γιατί. Λέει, Ραπτόπουλε, πες την άποψή σου για Κουλούρη. Πιστεύεις ότι θα ανέβει με τις ευκαιρίες που μάλλον θα πάρει από Ιγκόρ Τούντορ? Εγώ τον βλέπω να παίρνει ευκαιρίες. Κοίταξε, εγώ αν ήμουν ο Κουλούρης, θα πήγαινα στον Τούντορ και τον έλεγα το εξής. Αν πίστευα στον εαυτό μου. Έχεις τον Αθανασιάδη σεντερφόρ. Έχεις τώρα, παίζεις με 3-5-2 και θα βάλεις δεύτερο το Ροντρίγκες. Το άλλο μάτς θα βάλεις το Μακ δεύτερο. Το άλλο μάτς θα βάλεις το Ζαΐρι δεύτερο. Λείπει ο Κλάους και δεν πήρε χρόνο. Αν θα πάρεις το 4-2-3-1, θα έχεις τον Κλάους από πίσω, ποιο θα βγάζεις κτλ.
Τώρα θα πάρει και αυτό τον Μπαόκι. Μπαόκι, πώς το λέω. Μπαόκι. Όχι Μπαόκι, ρε. Ο Μπαόκι. Εγώ αν ήμουν ο Κουλούρης, ο μπαμπάς του Κουλούρη. Αν ήμουν ο μπαμπάς του Κουλούρη, εγώ στο τραπέζι θα τον έλεγα, έλα εδώ, κάτσε. Ποιες φάει κτλ. Θέλω να μιλήσουμε. Τι θα τον έλεγα. Θα τον έλεγα αν είχα εγώ και τον Κουλούρη. Πιστεύεις ρε μαλάκα, θα τον έλεγα στις δυνατότητες σου. Πιστεύεις στις δυνάμεις σου. Πιστεύεις ότι μπορείς. Θα μου έλεγε μην εκεί τρίτο σέντρο. Αν σου λέγε πιστεύω, φεύγουμε. Αν μου πει ναι, ρε, μπορώ, μπορείς, ρε, θα το έλεγα. Να κάθεσαι πίσω από το Μαύρο και πίσω από τον Ζαΐρη, μπορείς. Όχι, πολύ ωραία. Σε άλλη ομάδα μπορεί να παίξει. Νιώθεις δυνατός. Πώς νιώθεις μέσα. Έτοιμος να μπει σε τεκάδα. Έτοιμος μπορεί να πει, θα σε στείλουμε, ξέρω εγώ. Να δώσεις μάχη. Στον Πανιόνιο. Ναι, να, θα παίξει σαν το Διούδη, θα είσαι δεύτερος, κρύος. Λοιπόν. Να πας ξέρω εγώ σε κανένα Ηρακλή, μπορείς. Εκεί έχει πολλούς σέντερφορ. Λοιπόν, να πας σε μια ομάδα Β' Εθνική που είναι για να ανέβει. Θα παίξεις, ναι. Πάρε λοιπόν στον προπονητή, στον αυτό και τα λοιπά και πες. Όχι σαν τον Γιακουμί το Σερσερί που ήταν 7 χρόνια τέταρτος θεματοφύλακας και έλεγε στις γκόμενες παίζω στον ΠΑΟΚ και ήταν τέταρτος. Είσαι, μάλιστα. Πας στον Τούντορ, του λες. Και ξέρεις κάτι, θέλω να φύγω, εγώ θέλω να παίζω. Μπορώ να κάθομαι εδώ στην Τούμπα και να είμαι στην κερκίδα κτλ. Δώστε με κάπου να παίζω. Πού, πού έχει ανάγκη, ποιο έχει ανάγκη. Ποιο έχει, η Καλονία έχει ανάγκη, που έχει το Μαρκό. Εκεί θα πάω. Ποιο έχει ανάγκη, ξέρω εγώ. Η Βέρεια, ποιο έχει. Δεν γουστάρω να πει. Πρέπει να πιστεύει στον εαυτό σου. Τέταρτο δέτε στο σεντερφόρ. Α, πάρε δρόμο, φύγε να πάει. Πρέπει να πιστεύει πολύ στον εαυτό σου. Τι να πιστεύεις. Απλά με αυτό, εγώ διαφωνώ με τον φίλο ότι θα πάρει ευκαιρίε. Γιατί τώρα που λείπει ο Κλάου, αφού δεν έπαιξε τώρα και παίξε κορυφή με το Μακ. Και δεν τον είδαμε να παίρνει ούτε χρόνο ούτε λεπτό. Με την Ξάνθη για παράδειγμα. Είναι ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Εκεί που ο ΠΑΟΚ, εκεί ξέρω εγώ πίεζε, έκανε 0-0. Άμα δεν βάλει αυτό να έχει, δεν έχει άλλο. Άμα δεν το βάλει και εκεί, εγώ αν ήμουν θα έφευγα. Θέλω κάτι να δώσω μου το δελτίο να φύγω. Τι να κάτσει στον ΠΑΟΚ να κάνω. Περιμένω να πεθάνει ο Ροντρίγκε, να τραυματιστεί όσο. Να πουλήσει ο να σου πω όμω κάτι άλλο. Τι να με πει. Να σου πω. Νικοπολίδη. Ναι. Άλλη θέση. Τι Νικοπολίδη. Νικοπολίδη. Έφτασε 27 χρονών. Ναι. Περίμενε να τελειώσει την καριέρα του Βάντζικ για ναι. να δείξει ποιο είναι. Ναι, τερματοφύλακα όμω που παίζει μέχρι τα 40. Ναι, γι' αυτό σου λέω, άλλη θέση. Ναι. Κι όμω έκανε τόσο υπομονή, 29, ναι. 27, 29, πότε έπαιξε πρώτη φορά. Ποιο? Ο Νικοπολίδης. 27. Και τελικά δεν έκανε και καριέρα στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό έκανε καριέρα μεγαλύτερη. Αφού του δίνει ο Ολυμπιακός. Ναι, και καλά έκανε. Και διακρίθηκε, πήρε και γιούρο. Άλλη γι' αυτό θέση. Λέω ότι. Άλλη όχι, μισό λεπτό, καταρχήν. Τώρα ο Φίλιος πήγε 24, πόσο είναι, 25. Τώρα 23. 23. Πότε γεννημένος που είναι 23. Θα σου πω. Τι θα μου πεις αφού είναι 24, πώς είναι. 20. Δεν είναι 24. Εάντε πάλι τα ίδια. Μπες μέσα, θα μπει μέσα. Απόστολο Φίλιο. Γεννήθηκε. Ο Φίλιος έχει να παίξει 2 χρόνια μπάλα. Τι να περιμένει. Θα πάει 25-26, δεν τελείωσε. Θα πάει στην επανομή να παίξει και στο Εγάλιο. Ναι, άλλο καπέλο. Τι άλλο καπέλο. Το 92, 23 χρονών. 23 χρονών. Εντάξει. Άρα καλά σου είπα. Ναι. Ο Βέλιος άμα έχει το μυαλό. Άλλα προσόντα έχει ο Βέλιος. Αν έχει το μυαλό στο ποδόσφαιρο, θα παίξει μια χαρά. Γιατί πού το έχει το μυαλό, στο καζίνο. Πού το έχει το μυαλό. Όχι, ρε φίλε. Πού το έχει το μυαλό. Το παιδί πήγε στην Everton, δεν έπαιξε. Ο Βέλιος και αυτό, σαν τον αυτόνα. Σαν τον Γιακουμί. Να πάω, λέει, να φαίνεται ότι παίζω στην Everton. Δεν θα παίξει ποτέ. Όχι. Να πάω στο Hollywood. Και όχι. Να... Τάσου ρε κόκκινο. Δεν τάξεις καλά. Αν είναι να είμαι στο Hollywood. Δεν τάξεις καλά. Στα. Πήγε στην Everton. Ναι. Πήρε 7-8 παιχνίδια. Ναι. Πήρε κάποιες ευκαιρίες. Mm. Και αντί μετά να πάει προς τα πάνω, έχασε τη θέση του από τον Γέλαδιτς και από κάποιους άλλους. Εντάξει. Οι οποίοι για μένα ήταν υποδέστεροι. Ξέρεις όμως τι φταίει σε αυτό. Τι φταίει. Λοιπόν, φταίνε δύο πράγματα. Να μάθω. Ή ότι ο ίδιος ναι. δεν δούλεψε σωστά. Ναι. Στην Αγγλία δεν δούλεψε σωστά. Μάλιστα. Ο ίδιος, όχι ναι. το τεχνικό. Ναι, ναι, ναι. Ή αυτή η υπέρμετρη αγάπη που δείχνουν κάποιοι γονείς, ναι. αντί για καλό κάνει κακό. Όπα, αυτό τα μπορεί και σε αυτό. Δε. Σου λέω την αλήθεια. Πόσοι γονείς βγαίνουν, δηλαδή βλέπω εγώ το Βέλιο, ήρθε στον Άκλη. Ναι. Ο μπαμπάς του είχε πιο πολλές φωτογραφίες από τον Απόστολο. Τι πιο πολλές φωτογραφίες. Πιο πολλές φωτογραφίες. Είναι μάνατζερ του. Δεν το κατάλαβα. Δε, ναι. Είναι μάνατζερ του. Ναι, ο πατέρας, καμιά φορά από την υπερβολική αγάπη, αντί να το κάνει καλό το παιδί, το πνίγει. Το κάνει κακό δηλαδή ο μπαμπάς του. Δεν λέω ότι το έκανε. Αυτό... Πολύ πιθανόν, λέω, υπάρχει ή ο ίδιος δεν δουλέψει σωστά, ή υπερβολική αγάπη και φροντίδα του μπαμπά, άστε, μόνο καλό δεν τον έκανε. Υπερβολική αγάπη δεν είπατε κανένας ποτέ τίποτα. Άστα. Άστα, θες να πεις κάτι που δεν θες. Άστα, τι. Τα λέω μη ξεκάθαρα. Λες με ωραία λόγια. Πιο ξεκάθαρα από υπερβολική αγάπη κανένας δεν έπαθε τίποτα. Πιο ξεκάθαρα άστε. Δεν λέγεται. Άστε. Πιο ξεκάθαρα δεν λέγεται. Τα λέω όπως ακριβώς είναι. Άρα μας λες ότι τον κατέστρεφει ο μπαμπάς του, αυτό μας λες.
Πόσους γονείς δεν βλέπεις να σε παίρνουν τηλέφωνο και να παίρνουν τηλέφωνο και λένε ο γιος μου δεν παίζει και ο γιος μου είναι ο Μαραντόνα και ο γιος μου είναι αυτός και ο γιος μου είναι εκείνος. Πόσοι γονείς το κάνουν? Το κάνουν πάρα πολύ. Εμένα, ναι ή όχι? Εμένα δεν με έχει πάρει κανένας γονείς. Δεν έχει πάρει κανένας? Όχι. Φτούσου ρε ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Κανένας δεν. Και τους κλείνεις το τηλέφωνο? Μια φορά με πήρε ο παπάς του Πόποβης και με έβρισε να πούμε γιατί είπα το γιο του εφταμινίτη. Πριν ένα χρόνο. Α, εντάξει. Το χαρακτηρισμό εφταμινίτη δεν το πω όμως. Γιατί. Για το σωματότυπο τον. Το είπα ποδοσφαιρικά ότι είναι λειψός. Πώς θα σου το πω. Είναι, ξέρω εγώ. Για το σωματότυπο του παιδιού, ναι, το έχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπα ότι το παιδί έχει κάτι. Δεν σε έχουν πάρει άλλοι γονείς τηλέφωνο? Όχι. Άντε ρε ψεύτη. Άλλος ένας με πήρε μια φορά ενός παιδί του πάω και ξανά δεν με πήρε. Και άλλοι σε έχουν πάρει. Δεν με παίρνουν. Και άλλοι. Ρωτάνε τη γνώμη του, σου λένε πράγματα. Καμιά φορά όμως ο πατέρα, πώς πας στις ακαδημίες, ναι, και βλέπεις τώρα, το βλέπεις το παιδί μου. Ο καλύτερος. Όλοι για τον μπαμπά τους, όπως οι μπαμπάδες για τις κόρες. Πιστεύω, οι κόρες είναι οι ωραίτεροι του κόσμου. Ο γιος είναι ο καλύτερος του κόσμου. Όποιον πατέρα και αν ρωτήσεις, ο γιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Οι ακαδημίες κόκκινε, εγώ δεν τις πιστεύω. Και εγώ δεν τις πιστεύω. Οι ακαδημίες δουλεύουν λάθος. Για να κάνουν σεξ με τις χωρισμένες μαμάδες των παιδιών οι προπονητές. Άστα κόκκινε. Είσαι καθυστερημένος. Άστα να πας στο μυαλό. Το μυαλό. Γύρω από το σεξ. Άστα ρε κόκκινε. Άστα να πας στο μυαλό. Γύρω από το σεξ. Άστα να πας στην ευχή. Επιτρέπεται ρε γι' αυτό για να σου τελειώσω. Επιτρέπεται ο Βέλιος με αυτά τα προσόντα. Ναι. Με αυτό το. Με αυτή την έκρηξη. Και ο Κατσικάς έχει προσόντα. Με αυτά εδώ. Να μην κάνει. Όχι καριέρα. Να μην είναι πρώτο όνομα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Άσε. Επιτρέπεται. Ούτε στην Ηρακλή δεν απέχει. Ποια Αγγλία. Στο μικρό Ηρακλή δεν απέχει. Ποια Αγγλία. Επιτρέπεται. Κάτι έγινε λάθος. Λοιπόν, κάνει ανακεφαλαίωση. Ας βγάλει τα καβούρια ο Παθανασάκης να κάνει υπέρβαση με Περέιρα. Ο 470. Βέβαια. Ο Περέιρα, ναι. Πού θα παίξει πέμπτο σεντερφόρ. Περίμενε. Πού θα παίξει. Περίμενε. Σωστό αυτό που λέει. Κάτσε, όχι, λάθος. Όχι. Σωστό. Όχι. Να σου πω όμως το λάθος που είναι. Ο Περέιρα. Δεν εξετάζω τη θέση του παίκτη. Το λάθος που κάνει. Ο Περέιρα ταιριάζει περισσότερο να παίξει στον Παναθηναϊκό. Γιατί κάπου διάβασα. Συμφωνούμε. Ότι είναι να πάει και στην ΑΕΚ. Ούτε στην ΑΕΚ ταιριάζει. Συμφωνούμε ο και ο Περέιρα δεν είναι παίκτης γραμμής. Ο Περέιρα πρέπει να παίξει δεύτερο φόρ. Πού είναι η ένστασή αυτός που θα πάρει τον Περέιρα είναι που θα παίζει ή 3-5-2. Ή 4-4-2 με ρόμβο. 3-5-2 δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Παίζει όμως 4-4-2 με το ρόμβο. Δίπλα στον Μπέρκ δηλαδή ο Περέιρα. Δίπλα στον Μπέρκ ο Περέιρα θα είναι φανταστικός. Σε 4-5-1 ο Περέιρα δεν κολλάει πρώτον. Δεν κολλάει. Δεύτερον. Δεν κολλάει. Όταν δίνει ο Παθανασάκης συμβόλαια μέχρι 100, 120, 150 πόσα δίνει, δεν μπορεί να έρθει ένας παίκτης. Και δεν λέω για τον Περέιρα μόνο. Ο οποίος θα παίρνει 500. Δεν μπορεί να παίξει ο Περέιρα σε μια ομάδα. Όχι, από αλλού παίζει με ένα φορ. Και έχει 4 στο ρόστερ της. Λοιπόν, απαλού ξεκινάμε. Όταν παίρνει 500 ένα παίκτη, δεν μπορεί να αλλάξει ισορροπία σε Περέιρα. Θα διαλύσει την ομάδα. Ο Περέιρα δεν ταιριάζει ούτε στην ΑΕΚ. Δεν ταιριάζει. Αυτή τη στιγμή ταιριάζει σε δύο ομάδες. Στον Παναθηναϊκό. Και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί είναι το 3-5-2 του ενός και το 4-4-2 με το ρόμβο του αλουνού. Που πάει να πει ότι στο βασικό σεντερφόρ χωράει ο περιφερειακός γκολτζής. Όταν ήρθες μου κάνεις μια ερώτηση. Εάν τώρα οι παοξίδες ακούνε. Είναι χεσμένοι από το φόβο τους, μην πάει ο Περέιρα στον Παναθηναϊκό. Ερώτηση. Κάτσε λίγο. Όχι. Μην πάει ο Περέιρα στον Παναθηναϊκό και κάνει καμιά δεκαριά γκολ και 15 ο Μπέρκ και γίνουν ξεφτύλα της ξεφτύλας στον ξεφτύλα. Κόσμο θα το πεις. Γιατί είναι ξεφτύλες. Την ερώτηση αν που έκανε σε μένα. Αν παίζουν 3-5-2 στον ΠΑΟΚ είναι ξεφτύλες που διώκουν τον Περέιρα ποδοσφαιρικά και πάνε και παίρνουν να πούμε τον Μπαόκι. Το... Μποακή λέγεται. Όπως λέγεται. Ερώτηση, αυτή την ερώτηση που έκανε σε μένα. Λέγε. Γιατί την κάνει στον κόσμο. Ποια παιδί. Και σου απάντησε και λέει συμφωνούμε. Λες το 3-5-2. Ναι. Ποιος ταιριάζει περισσότερο, ποιος είναι καλύτερος. Ο Μακ, ο Μποακή ή ο Περέιρα. Για μένα ο Περέιρα. Όχι. Να μιλήσει ο κόσμος, εμείς πάμε σε διάλειμμα. Ποιος κόσμος να μιλήσει. Διάλειμμα ρε. Αυτός που έκανε τον Καρσία. Διάλειμμα ρε. Δεν κάνω. Εδώ είμαστε στο 95,5 FM και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390, 955 κενό. Τα μηνύματά σου στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς για ό,τι θέλετε. Με τρεις διαγωνισμούς. Ο πρώτος για το σινεμά. ΑΜΗ1 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344 για την αβάμου πρεμιέρα της ταινίας Transporter. Ο δεύτερος για τον Ηρακλή. ΑΜΗ2 κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα τρία εισιτήρια. Αυτούς τους δύο διαγωνισμούς θα τους κλειώσουμε σήμερα.
και ο τρίτος για την εθνική. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη. 9 αλφα μη 3 κενό, εθνική ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αν το αυτοκίνητο σου περνάει εκτέο, παίρνει από την ΟΤΕΚΟ και θα βγει κερδισμένο. Θα σου κάνουν σίγουρα έλεγχο, θα σου χαρίζουν δώρα αξία άνω των 20 ευρώ. Περνά εκτέο στην ΟΤΕΚΟ και φεύγει κερδισμένο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. ΟΤΕΚΟ Θεσσαλονίκη, Αγία Αναστασία 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μετεράνιο Κόσμο και το Magic Park με τηλέφωνο το 10-20-30. 5 είναι στην αναμονή, άλλον ένα περιμένουμε τα 3 εντάρια. Για να μιλήσετε για Άρη, για όσα είπαμε, για Ηρακλή και για Περέιρα και για τον Κουλούρη, για ό,τι άλλο θέλετε, πες μου. Σβήστε αυτό εδώ. Να τελειώσω από εδώ και θα το κάνω. Ναι, άντε, τελείωνε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Άντε, παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Από και αν όλοι κολυδρώ. Λοιπόν, θα δεις και ξεφεύγουν, ρε φίλε. Ορίστε. Είπες θα πάρουμε δανεικό από τον ΠΑΟΚ ή να ξέρω, έχω πρόβλημα να πάω στον γιατρό. Να πάω στον γιατρό. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε πάλι. Τρέλα πουλάδο ρε αυτό πουλά. Έχεις βγάλει χολή πάλι ρε και ακόμα δεν είδες τίποτα. Αλλά δεν έχεις παλιά να σε πέσουν, να σε πέσουν από τον κόλο μάλλον. Μόλις τους έκραξε γιατί είναι 3,5 ώρα ρεπορτάζ για τον Άρη είχανε. Λοιπόν, άκου τώρα αυτό που λέει. Δεν κερδίζει τον Πανιόνιο, μην κατέβει το από τον Κολυνδρό. Τζάμπα διόδια. Τζάμπα διόδια θα πληρώσει. Καϊβάνι. Όχι, θα το βάλει το πέταλο, γι' αυτό μου θέλει 10 στο 15, είμαστε 2-0. Πολλά γκολ έβαλε το πέταλο. Έτσι ακριβώ. 2-0 θα λήξει και θα χοροπηδήξει μέχρι το ταβάνι φαλακρή κάμπια. Και από Δευτέρα θα λες δεν κερδίζει το Λεβαδιακό. Καινούριο παραμύθι. Α, το Λεβαδιακό. Ο Κολοτούμπα τη Κολοτούμπα. Το Λεβαδιακό. Που θα πάρουμε και δανεικό μετά από τον Μπάουκ μας λες να μας χαζέσει. Αφού του τελείωσε ο Ολυμπιακός, έστειλε τον Μπάουκ τώρα. Δεν είπα εγώ να πάρει. Ναι. Αυτό που λέει, κάτι ναι. ακόμα. Ναι. Επειδή αναρωτιέμαι ποιος είναι πιο βλάχος, ο Βλαχομπόχουμ ή ο Τζόρταν, δεν ξέρω. Βγήκε χθες ο Βλαχομπόχουμ και κέρδιζε πάλι. Εσύ από τον Κολυνδρό, λες βλάχο τον βλόγο τον Μπόχουμ. Μάλιστα. Γιατί, συγγνώμη, είναι κακό να είναι κάποιος βλάχος. Άκου λίγο. Να πω για να τελειώσω γιατί θα με κλείσει. Πες τον ότι η ΠΑΕ δήλωσε ότι κόπηκαν 17.500 εισιτήρια μαζί με τα διαρκείας. Και η Super League δήλωσε ότι τα εισιτήρια ήταν 13.5. Τα 5.000 διαρκείες που δεν πήγαν στο γήπεδο, γιατί υποτίθεται ότι έχουν 9.000 διαρκείες αυτοί. Γιατί δεν πήγαν πρώτοι αγωνιστικοί, ρώτα τον λίγο. Γιατί τους ταΐζουν κουτόχορτο και τα πιστεύουν ότι έχουν 9.000 διαρκείες. Να είσαι καλά. Δηλαδή πρώτοι αγωνιστικοί δεν πήγαν 5.000 διαρκείες στο γήπεδο. Πόσα είναι τα διόδια μέχρι Θεσσαλονίκη. Άσε μα τρελαυτό που λέω. Κάτσε στον Κολυνδρό απάνω στο Μαυσίλυπο γιατί τζάμπα θα έρθεις. Άντε. Άντε, bye. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα φίλε. Μια απάντηση θέλω να δώσω για χθες. Ναι. Δεν ασχολούμαστε με τον κύριο Μάνο και την ομάδα του και ασχολείται αυτός μαζί μας. Να του πω ότι προκαλεί το ραδιοφωνικό γέλοντα. 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 Και τον αποκαλώ πρωταθλητή της Κολοτούμπας γιατί προέτρεψε τους φίλους και συνοπαδούς του να μποϊκοτάρουν το σταθμό σας. Τώρα με τη σειρά μου τον προτρέπω και εγώ να πάρει τους φίλους του και συνοπαδούς του και να μετακομίσει τα κουβαδάκια του και σε άλλη ραδιοφωνική παραλία. Και κάτι ακόμα, σήμερα είναι Πέμπτη, Ευρωπαϊκή Βραδιά, πίτσα, μπίρα, κοκακόλα και τον ΠΑΟΚ TV. Καλησπέρα σας. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Πού παίζει τον Μπρόντμπι. Κοπενχάγη, θα φτάσει στους 32. Στο Μπρόντμπι, λέει. Θα φτάσει στους 32 του UEFA. Μεγάλη Ευρωπαϊκή ομάδα. ΠΑΟΚ, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα! Ναι. Έλα, αυτό που λέει! Μάλιστα, κύριε. Δίκιο έχεις, ρε! Α, δίκιο έχω. Δίκιο έχεις, ρε, για τον Περέιρα, ρε! Τζάμπα φεύγει ο Περέιρα τη στιγμή! Τζάμπα, φίλε, τζάμπα! Καλαμίνες, να μην πω τώρα! Εντάξει, πέρυσι έκανε παπάδες με τον Αρχάγγελο! Φαντάσου φέτος τι θα σκάμε! Και σε λάθος θέση! Ναι, πρώτο σκόρερ! Και τον πετάς έτσι σαν να είναι... Δεν μου λες το ότι μαθαίνουμε ότι Γιάννα Κατοστάρικο είναι εκτός ομάδος, πώς φαίνεται. Γιάννα Κατοστάρικο. Έτσι λένε, Γιάννα Κατοστάρικο πρόστιμο, έτσι ξεκίνησε το θέμα. Αυτά τα βλέπω εγώ δικαιολογίες, θέλανε να το φάνε και βρήκανε έδαφος. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν γίνεται ρε να παίζεις 3-5-2, να τρως σωστά το Σαλμπικίδη. Ναι. Να τρως σωστά το Ράτς, να μου φέρεις το Λέοβατς. Που για μένα δεν μπορεί 3-5-2, πρόσεξε να δεις. Να κρατάς τον Κλάος γιατί δεν τον πουλάς και σωστό είναι αυτό. Και αντί να βάλεις τον Περέιρα δίπλα να τελειώσεις με ένα δίδυμο που θα σου κάνει 20 γκολ, 25 γκολ, για πλάκα.
Πας και διώξεις τον Περέρα και ψάχνεις το λαχείο. Ψάχνεις το λαχείο να βρεις το λαχείο. Ψάχνεις το λαχείο. Έτοιμο. Το φράκι έρνεσαι. Ναι. Δεμένο με την ομάδα. Με λίγο τον Τούτορ θα τον έκανε να πούμε. Θα πισέκι θα ήταν ο άνθρωπος. Τι έκανε ρε πειθαρχικό παράπτωμα. Τι έκανε. Τι έκανε δηλαδή. Φλακείς τώρα. Τι έκανε. Τον Κίτσιο που τον έπιασε στη Χαλκιδική να ξενυχτάει δηλαδή. Τι έκανε πρέπει να του κόψει την μπάλα του Κίτσιου. Άντε τώρα. Θα αρρώσει λίγο και ο Τούτορ γιατί με αυτά δεν γίνεται. Ναι, άντε. Και να μην βγαίνουν και κάποιοι τρεμοκέφαλοι. Και ναι μωρέ καλά τον έκανε και καλά τον έκανε το κοπόσκυλο και... Ρε άντε ρε από εδώ ρε. Απ' την άκουδο. Στη συνεργασία σας όλη η Ελλάδα θα ήταν άνεργη ρε. Άκουδο. Απ' τη στιγμή που έπαιζε ο ΠΑΟΚ 4-4-2, 4-2-3-1 και έπαιζε ο Περέιρα σε λάθος θέση στη γραμμή. Σε λάθος θέση. Και βλέπεις είναι γκολτζής μεγάλος. Ωραία. Είναι. Και έρχεται ο Τούντορ και λέει 3-5-2. Δεν πουλάς τον Αθανασιάδη. Όχι. Ωραία, τον κρατάς. Έχεις τον Περέιρα. Κάνε στις πίσω γραμμές ρε αλλαγές. Τι ψάχνεσαι να πούμε. Έχεις center for 2. Κράτα τον Κουλούρη 3. Πάρε έναν ακόμα. Τι είναι αυτή τα. Τι... Εντάξει, λάθος δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Κάθε χρόνο πέφτουν και σε μια κολοτούμπα. Μια λούμπα, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό που έχουμε είναι να τους βγούνε οι νέοι που πήρανε, γιατί άμα δεν τους βγούνε εκεί θα κλάψει και ο κάθε κραμμένος. Για μένα, δεν ξέρω ο Γρηγόρης πώς είδε τους νέους, ο Κωνσταντινίδης είναι πίσω από τον Κίτσιου, πίσω. Εντάξει, είναι πίσω από τον Κίτσιου, καλός είναι. Καλός είναι. Ο Πέλκας, επειδή πατάει περιοχή, είναι εφταμινίτης, αλλά γκολ θα σου κάνει γιατί είναι τσογλανός και ξέρει μπάλα, θα μπει. Έτσι ακριβώς. Και ο άλλος είναι... Και ο άλλος είναι από την Κατερίνη ο Μιστακίδης. Τελειώσαμε. Ωραίος. Αυτή, ωραίος, άκου, παιχτάκι. Πέλκας. Και να σε πω και κάτι. Πέλκας, Μιστακίδης. Θέλω να τους βλέπω. Θέλω να τους βλέπω. Πέλκας, Μιστακίδης, Κωνσταντινίδης, Κίτσιου και κανένα δυο ακόμη είναι τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να χτιστεί ο ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες. Ποια είναι τα άλλα δυο παιδιά, ρε, αυτή είναι. Ετοιμοπόλεμα. Ποια είναι τα άλλα παιδιά. Ποια είναι τα άλλα παιδιά. Ετοιμοπόλεμα. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Ναι, ο Σαββίδης, αν σοβαρευτεί λίγο, είναι καλός. Ο Σαββίδης είναι ο ξάδερφος του Μακρύ. Αν σοβαρευτεί λίγο, μπορεί να είναι καλός. Ο ξάδερφος του Μακρύ, όχι του Μπάμπη του Μακρύ, του Βενζινά. του Μακρύ. Είναι και ο Ηλίας ο Μακρύς, ο Βενζινά. Και πήγε και μου φέρε μια δωδεκάδα παίκτες. Εγώ δεν ήθελα μια δωδεκάδα παίκτες. Μπερδεύεσαι. Αυτή η δωδεκάδα θα φέρει μαρούλια στο μαγαζί. Ναι. Γι' αυτό τα έφερε. Ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρεις τι είπε αυτός. Για να τελειώνουμε. Τέταρτος νταυγό, μπούκα δεν θα έχω. Παντελάκι δεν με κάνουν να με βρίζουν. Λοιπόν, γιατί... Θα διαφημίσει την Ευρώπη την πραγμάτια του. Θα τους πουλήσει και θα σου φέρει καλύτερος ξαναπουλήσει. Θα κάνει την εταιρεία κερδοφόρα. Θα γίνει ο ΠΑΟΚ ο μικρός Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει για στόχο το πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα ότι βγάλεις μεταγραφές. Να βγαίνει στο Champions League να παίρνει τα λεφτά και να βγάζει μεταγραφές. Και ο ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί του οι οποίοι βολεύονται με την τέταρτη θέση και με την πρωτιά στην πόλη να πάει στο Europa League και να κάνει μεταγραφές. Μιμείτε, να είσαι καλά, φίλε. Μιμείτε τον Ολυμπιακό. Όχι. Προσπαθεί ακολουθεί να μιμηθεί το σωστό δρόμο. Ο Ολυμπιακός θα απαυτώνει τις ομάδες όλες στο πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει. Στέφανε. Μισό λεπτό. Και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να απαυτώσει, ξέρω εγώ, τις μισές. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Μικρογραφία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει 4 θα φάει ο Ατρόμητος. Οκ. Okay. Ο Ατρόμητος έχει τεράστια διαφορά και αυτά που λένε τώρα αδικίες και τέτοια είναι επικοινωνιακά. Λοιπόν, ρωτάει αν θα έρθει ο Ιμπίσεβιτς στην ΑΕΚ, θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή, αρκεί να είναι στα καλά του ο Ιμπίσεβιτς, γιατί πέρσι δεν ήταν τόσο καλή η χρονιά του. Όσο για τον Νεϊμάρ, αν δοθεί το νούμερο που άκουσα για να πάρουν τον Νεϊμάρ. Ποιος? Είναι πρόκλειστο. Άκουσα ότι θα προσφέρει 320 εκατομμύρια ευρώ η Manchester United για να πάρει τον Νεϊμάρ. Μέση δεν είναι ο Νέιμαρ, ούτε ο Σουάρες είναι. Είναι μετά από αυτούς τους δύο. Όχι, όχι. Από τον Σουάρες είναι καλύτερος. Ποιος είναι? Ο Νέιμαρ από τον Σουάρες είναι καλύτερος. Το Σουάρες είναι καλύτερος, λες. Μέση δεν είναι σίγουρα. Από τον Σουάρες είναι καλύτερος. Λες από τον Σουάρες είναι καλύτερος. Ναι, ναι. Καταρχήν είναι σε σέντερφορ περιφερειακός επιθετικός ο Σουάρες. Ο άλλος μπορεί να κάνει και άλλες δουλειές. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σας. Γεια. Έλα, Ροχάμιση με, τι κάνετε? Πού είσαι, παλικάρι μου, εσύ? Μέσα είσαι. Όλα καλά? Όχι, καλά. Έξω είναι. Έξω είσαι. Πού είναι ο Ραπτόπουλος? Εδώ είναι. Α, ραπ. Κούφτος τον.
Ραπ, άκουσε με λίγο να σε πω. Ναι. Αυτός ο Όλσεν, ρε φίλε, είναι απαράδεκτο. Ο χειρότερος θερματοφύλακας τα τελευταία 20 χρόνια που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Φίλε, σορκίζομαι από την ημέρα δηλαδή που τον βλέπω. Μπελάς είναι. Είναι απαράδεκτος. Μπελάς είναι, μπελάς. Μεγάλος μπελάς. Και άκουσε, σήμερα θα παίξει ο Γλύκος. Εντάξει, θα παίξει ο Γλύκος. 6 γκολ δεν τρώει ο Γλύκος, μην ανησυχείς. Τι λέει, εσείς όλα καλά? Καλά. Για τον Περέιρα συμφωνείς? Όχι, δεν θέλω να φύγει. Όχι, συμφωνείς ότι είναι καλύτερος από αυτούς που παίζουν? Σου αναλύω ότι... Αντί για Μακ και Μποακί, τον Μποακί δεν τον έχουμε δει. Σου αναλύω, δες... Ποιος, Μποακί, δεν υπάρχει σέντερφορ Μποακί. Βρε, σου και έρθει ο Μουσλίμοβιτς από την Αταλάντα και σου και βγει λίρα 100, μην το λες αυτό. Δύο ομάδες. 600 χιλιάρικα για δανεικό που δεν παίρνει δανεικό ο Άρνεσεν. Χαζός δεν είναι. Χαζός δεν είναι, αλλά δύο ομάδες μπορούν να παίξουν 3-5-2, 4-4-2 ο Ρόμβο. Ο Περέιρα ταιριάζει και στις δύο. Μία είναι ο ΠΑΟ και άλλο ο Παναθηναϊκός. Ούτε η ΑΕΚ είναι, ούτε ο Ολυμπιακός για τον Περέιρα. Ο Περέιρα είναι για ομάδες που παίζουν με δύο φόρ και να είναι ο δεύτερος. Περιφερειακός επιθετικός. Πιο μεγάλο χώρο θα πιάνει. Λίγο. Και κάτι άλλο. Τελευταίο. Δηλαδή, δεν είχαμε να βρούμε ένα καλύτερο center for rap? Μας δουλεύουνε. Φίλε, την τέταρτη θέση προσδοκάζει, την τρίτη τέταρτη θέση. Αυτό βλέπω κι εγώ. Εντάξει, ο ένας πήρε το Φιμπόγκασον, δεν τρελαίνομαι με τον Ολυμπιακό. Γιατί έκανε μεταγραφάρες στον Ολυμπιακό. Δεν τρελαίνομαι. Αν εξαιρέσεις τον Αργεντίνο, η υπόλοιπη... Γι' αυτός λόγω εμπειρίας και τίτλων και βιογραφικού. Γέρος. Και κάτι τελευταίο. Τον ΠΑΟΚ σήμερα το βλέπω 2-2. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αξίζει και η απόδοση. Το over πόσο δίνει? Θα το δω και θα σας πω. Αλλά αξίζει και η απόδοση. Αν δίνει το over 2, που δεν νομίζω, πρέπει να δίνει κανένα 1,60 το over. Να το βάλω το extra 6 goal. Ναι. Γιατί να το βάλεις, ακούστε λίγο. Ο ΠΑΠ μαζί με τα πολλά στραβά που κάνει και μερικά καλά. Ποια είναι τα καλά? Τα καλά είναι αυτά τα οποία έχουν οι εταιρείες του εξωτερικού. Δηλαδή, από το να μπει διαδικασία του 4-6 γκολ, μπορεί να παίξει over 3,5. Δηλαδή, γιατί τα χάναμε στο 7 συν και κλαίγαμε. Τώρα παίζει over 3,5. Τι θα πει over 3,5? Ότι θα μπουν 4 γκολ. 4 γκολ και πάνω. Δηλαδή, και 15 να μπουν δεν σε νοιάζει. Έχετε χαιρετίσματα τον κουμπάρο μου, τον Λοντιάδη. Από τον Μιχάλη? Ναι, κουμπάρος μου, ναι. Πού το βρωμόσκυλο αυτό στην Αυτό είναι στην Ασπροβάλτα. Εκεί στην Ασπροβάλτα, στην Πολύχνη μένει, κάτω το σπίτι μου μένει. Τέρμα από την Ασπροβάλτα. Εδώ ήρθε. Ναι, στην Πολύχνη μένει. 2,85 δίνει το διπλό του ΠΑΟΚ, το οποίο για μένα είναι πρόκληση. Ναι. Το over θα το βρω και θα σου το πω γιατί γίνεται χαμός. Πες το γιατί γίνεται, ναι. Δώσε χαιρετήματα, φιλιά στο Λεωτιάδη, τον αγαπάμε πολύ, πες. Δεν μου λες, δεν ξέρω ότι είμαστε κουμπάρι. Όχι. Μόνο με ένα ροχάμι. Ο Λεωτιάδης μόνο με ένα ροχάμι μπορούσε να γίνει κουμπάρι. Ρώτα τον μόλις τέλειωσε την μπάλα με ποιον έπαιζε. Εσύ, Γρηγόρη, ναι. Έπαιξε μουσική στον Τάκη, ναι ή όχι, στο γάμο του? Σταμάτα, ρε, ναι, έπαιξε. Άντε, τα λέμε, άντε. Έπαιξε. Παρακαλώ. Έπαιξε κόκκινη μουσική. Σε πάρα πολλούς γάμους έχω παίξει. Ντροπή είναι. Σε κηδεία έχει παίξει μουσική? Όχι, ποτέ. Κακός. Ντροπή είναι. Η δουλειά είναι ντροπή. Άμα είναι ντροπή. Ποιος είπε ότι είναι ντροπή, ρε? Όχι, γιατί το ρώτησες. Επειδή είσαι ακριβώς γι' αυτό. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε. Ναι. Έλα, Κόκκο στο Επτάλοφο. Γεια σου, Κόκκο από την Επτάλοφο. Τι κάνετε? Καλά, είσαι, ρε, Κόκκο. Κόκκο. Καλά. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Αφού εδώ ο τρίτος, ο προηγούμενος, βγήκε και έλεγε ότι αυτός που προτρέπει εμάς και το μάλλον να φύγουμε να πάμε σε άλλη ραδιοφωνική πόλη, τι είναι, πάω, ξέρεις? Μάλλον. Το λέω δημόσια, να σηκώσει το κεφάλι ψηλά και να μου πει τι βλέπει. Μην το πεις. Άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο να μου απαντήσει αύριο, να μου πει τι βλέπει θέλω. Απλά να σηκώσει το κεφάλι του και να μου πει τι βλέπει. Δεύτερον, Ραπτόπουλε, μπούφε. Πιο μπούφος άνθρωπος από εσένα στη Μακεδονία δεν υπάρχει. Λες, ε. Άλλα έλεγες εχθές, άλλα έλεγες προχθές και άλλα σήμερα. Ποια είναι αυτά? Σε πήρα τηλέφωνο προχθές και σου είπα να βάλουμε ένα στίχημα ότι θα γίνει τον Πανιόνιο. Ναι. Το στίχημα να το βάλουμε ή όχι? Να το βάλουμε. Εγώ να δώσω ένα σκορ. Εάν δεν βγει, θα σε κεράσω στη ρετσίνα, εγώ χάσω, κερδίσω ή βγει χ το μάτς. Τρελός, ρε. Πού να πει ρετσίνα, ρε. Αυτός μπήρα πίνει και με βάει. Τώρα 2-0. 2-0. Άμα βγει άσος, χ, διπλό, κερδίζεις εσύ. Ναι. Το βάζουμε, φεύγει. Όχι, ρε φίλε, να μην κλέψω τον Αϊθαράπη τώρα. Δεν κλέψεις τον Αϊθαράπη, εσύ. Αγιοθεράπη, όχι Αϊθαράπη. Εγώ σου λέω 2-2 δεν κάνεις. Αυτό λέω. Δεν κάνω 2-2. Όχι. Λοιπόν, και εγώ σου λέω δημόσια εδώ στον αέρα τώρα, μας ακούνε όλοι, εγώ είμαι... αν δεν κάνω εγώ 2-2.
μέχρι 3 στα 3. Ναι. Εγώ θα βγω δημόσια και θα έρθω από επτάλοφο γυμνός μέχρι το ραδιόφωνο που είναι. Λοιπόν, επειδή το θέαμα θα είναι τρομερό, ναι. Εγώ θα σου πω ότι ο Ηρακλής θα κάνει 3 στα 3. Μετά από την τρίτη αγωνιστική δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Μέχρι τέταρτη αγωνιστική με ποιον παίζουμε, κόκκινα. Μέχρι εκεί βλέπει το προφητικό. Τέταρτη αγωνιστική που παίζουμε, ρε κόκκινα. Θα μάθεις. Το κακό με εσάς ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι? Και ακολουθείτε τον Ολυμπιακό. Ακολουθούμε τον Ολυμπιακό. Το κακό. Το πρόγραμμά μου το έχεις δει, Ραπτόπουλε, καθόλου? Είναι κακό ότι ακολουθείς τον Ολυμπιακό. Κάνεις λάθος. Έχω πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει καλό πρόγραμμα. Για τη διαφορά που θέλω να πάρω και να ξεφύγω, έχω πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Ραπτόπουλε, να το θυμάσαι αυτό που σου είπα και το στοίχημα. Όταν θα παίξει με τον Πλατανιά, ο ναι. Πλατανιάς θα έχει βρει τα πατήματά του. Δεν θα είναι τόσο εύκολο παιχνίδι. Εντάξει, με Πλατανιά παίζω, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ. Και με Αστέρα Τρίπολης έπαιξα με αυτή την ομάδα πέρσι. Δεν διαφωνώ. Άλλο πέρσι και άλλο. Και με Πανιόνιο έπαιξα. Τι ομάδα με τον Πλατανιά να φοβηθώ τώρα? Ποια ομάδα αυτή που σε τρύπησε, ρε? Τι πες? Για ποια ομάδα μιλάς, για αυτή που σε τρύπησε τον Πλατό? Τη μόνη ομάδα που φοβάμαι, Ραπτόπουλε, ναι. Φοβάμαι, που τη σέβομαι βασικά, ναι. Είναι η Ξάνθη, ναι. Και ο Ατρόμητος, φίλε, καμιά άλλη ομάδα δεν φοβάμαι. Την γουστάρεις την Ξάνθη, γιατί είσαι, να πούμε, φιλαράκι. Γιατί με έδωσε σφαλιάρα, ρε φίλε, γι' αυτό. Σφαλιάρα. Κατάλαβες. Είναι οι μόνες ομάδες που σέβομαι εγώ προσωπικά σαν κόκκο. Λοιπόν, τα λέμε, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Όλοι οι Ηρακλήδες σέβονται. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστάκι μετρητά, αφή Κωνσταντινή, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133 και αυτοί φροντίζουν για τα περισσότερα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς είστε. Ναι, γεια σου, Κώστας Ολυμπιακός. Γεια σου, Γαβρε. Τι έγινε? Λοιπόν, αρχήν, μιας και με αυτό που έλεγες για το Φακούντο Περέιρα, εγώ θεωρώ ότι θα πιάσει το Παναθηναϊκό άμα πάει. Όπως επίσης θεωρώ και στον ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ χρησιμό. Αυτές οι δύο ομάδες του ταιριάζουν ποδοσφαιρικά καλύτερα. Ναι, λοιπόν, και μιλάτε τόση ώρα. Δεν έχετε πει κάτι το πιο απλό. Εγώ θεωρώ ότι αν το Φακούντο Περέιρα έπαιζε με την Ξάνθη, τα φαουλάκια από τον Τζαβέλα δεν μπορεί να περάσει το τείχος, θα έχει καρπώσει κάποιο φάουλ. Ναι. Αυτά τα φάουλ εκεί στα 22 μέτρα είναι πολύ καλός και το έχει αποδείξει. Δηλαδή πέσει, έβαλε δύο τέτοια. Και γενικά είναι τέχνη της παίχτης. Και βαράει τα φάουλ στον ΠΑΟΚ τον Τζαβέλας τώρα που δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από το τείχος. Στον ΠΑΟΚ κάνουν περιττά έξοδα. Έλειπε ο Κάτσε γι' αυτό. Κάνουν περιττά έξοδα στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Περέιρα φάνηκε ότι είναι παίκτης περιοχής και όχι γραμμής. Χαραμίστηκε πέρσι. Έκανε όμως πολλά γκολ. Έβγαινε κατά συνθήκη κτλ. Ο άνθρωπος. Το έχει τον γκολ. Ο Κλάους το έχει τον γκολ. Φέρτε την μπάλα στην περιοχή εσείς από πίσω και αυτοί θα τα καρφώσουν. Τι να σας πω δηλαδή. Και να παίξει 3-5-2, δηλαδή κοντά στο φορ, δηλαδή μέσα στην περιοχή ο Περέιρα. Και το διώχνεις. Και να πάει να πάρεις το λαχείο. Άντε ρε. Άντε γεια. Πάντως, μια τελευταία κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Εμένα μου φαίνεται ότι και φέτος κάνει πειραματισμούς. Αυτοί οι παίκτες που βάζει να παίξουν όλη την πλευρά, ούτε λέει ο Πατινιθάνης είναι τέτοιος παίκτης, ούτε ο Ροντρίγκες. Καλή παίχτες Φεμινάν, αλλά όχι για να παίξουν fullback και μπρος ξέρεις, όλη την πτέρυγα. Ξέρεις, όπως και ο Μάρκος ψιλοχάνεται σαν επιθετικός. Όταν άκουσαν 3-5-2 στην Τούμπα, ένας παίχτης μόνο πήγε στο σπίτι του στην Πολύγνη που μένει εκεί στις Δυτικές Συνοικίες και ήταν χαρούμενος. Ο Κίτσιου. Το 3-5-2 θέλει πλευρά ταχυδυναμικά. Μεγάλα πνευμόνια, μεγάλες διαδρομές, ανεβάσματα, κατεβάσματα. Κατάλαβες τέτοιο σύστημα. Είναι και πολύ δύσκολο σύστημα. Θέλει παίχτες οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ καλοί. Εγώ λέω ότι μόνος ο Κίτσκι με τον Κωνσταντινίδη την ψιλοβγάζουν σε 3-5-2. Όχι τόσο. Αριστερά δεν βγαίνει με κανέναν παίχτη. Άρα το 3-5-2 ναι. Θα είναι κούτσαυλος. Κούτσαυλος για τον ΠΑΟ. Κουτσό. Θα δούμε, μπορεί και να το άλλο μετά. Το λέω Βάτς, έχω αρνητική άποψη. Τώρα, οι άλλοι λένε μα είναι νωρίς. Εγώ έχω αρνητική άποψη. Αυτό λέω. Όπως από την πρώτη μέρα είδα δύο πράγματα στον Όλσεν. Δεν λέγεται ρε Λέοπαρτ, τον είπες. Έχω αρνητική άποψη για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο δεν θα δώσει βαθμούς, λέω, αλλά θα χάσει και βαθμούς ο ΠΑΟΚ εξαιτίας. Πρώτη αγωνιστική και τώρα ένα μήνα δουλειά είναι δύσκολο. Θα δει σε λίγο καιρό θα το μολύνω. Πάντως έχω καλά λόγια, αλλά δεν έπαιζε. Δεν μου λες ποια ομάδα φοβάσαι περισσότερο ότι μπορεί να σε κερδίσει φέτος? Να με κερδίσει. Ναι. Να με κερδίσει να μου πάρει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα να το χάνεις. Ποια θεωρείς ομάδα ότι μπορεί να σε κερδίσει φέτος? Εγώ θεωρώ ότι αν ο Ηρακλής είχε την τύχη να με βρει η πρώτη αγωνιστική στο Χαφεταζόγλιο, όχι να με κερδίσει, αλλά βαθμό μπορεί να μου παίρνει. Τώρα στην αρχή πιστεύω τα πατήματα της ομάδας δεν θα είναι πολύ καλά. Μετά από λίγο καιρό, τι να φοβάμαι, τις δύσκολες έδρες. Λες ότι ο Ηρακλής... Πάμε σε μια σούπα ότι... δύσκολη, σε μια λεωφόρο δύσκολη, ναι. Στην ΑΕΚ να έχει τόσο που πιστεύω, εγώ το λέω από τώρα, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ θα είναι η απογοήτευση του πρωταθλήματος, θεωρώ. Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως, να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακαλώ.
Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι έγινε, δεν είδες την πορεία? Να πω λίγο κάτι πραγματάκια για τις άλλες ομάδες πόλης, γιατί θα καραφιάσω λίγο. Στον Κηφισό κοντά μένεις? Θα σου πω. Να έρθεις να με πάρεις, γιατί θα χαθώ. Ναι. Το ένα πράγμα είναι για τους παοξίδες. Να το ρίξεις στο ποτάμι, να γρησικάσουμε. 20 χρόνια χτίζεται ομάδα, ναι. Ουρανοξύσεις στο Ντουμπάι, να το είχατε τελειώσει. Α, χτίζεται ομάδα. Τι κάνετε, ρε, 20 χρόνια ομάδα χτίζεται. Ομάδα, τη χτίζω με προοπτική 3 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική, και λέτε, κοίτα τη βαθμολογία. Ρε, πρώτη αγωνιστική είναι, καθίστε καλά, ρε. Στο τέλος θα φανούν τα κουκιά πως είναι. Εσένα δεν σε μέλη, ρε. Έλα. Εσένα δεν σε μέλη. Τι με μέλη, πρώτη αγωνιστική, ρε φίλε, κοίτα ψηλά τη βαθμολογία. Κοίταξε να δεις που θα παίξεις φέτος τώρα. Πού τα ακούτε αυτά. Λοιπόν. Μην γελαϊδάς πολύ. Λοιπόν, εσύ που είσαι κάτω και τα ξέρεις τα γράμματα. Αύριο το πρωί. Ο κύριος Μαρινάκης τι λέει. Αύριο το πρωί. Ναι. Εκδικάζεται η υπόθεση του Άρη Συνέπο. Ναι. Τι έχουμε εκεί τώρα, για πες τα νέα. Από χθες το βράδυ, ναι. Έχουν ξεκινήσει τα τηλεφωνήματα μεταξύ Αριανών που μένουν Αθήνα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ναι. Το άλλο σκέλος είναι, ναι. Ότι ο κύριος Αρβανιτίδης, ναι. Άμα θέλει, ναι. Να έρθει στα διοικητικά της ΠΑΕ Άρης, ναι. Θα πρέπει αύριο το πρωί να κάνει κάποια ραντεβού πριν τη συνεδρίαση. Τα τηλέφωνα του τα έκανε στον Καράπαπα, στους ανθρώπους εκεί που ναι, ναι. Τον δικός άνθρωπος, ναι. Ο κύριος Καλογιάννης. Ο Αντώνης, ναι. Κωδικός άνθρωπος. Ναι. Κύριε Αρβανιτίδη, ναι. Πάρτε του ένα κουτί γλυκά, ναι, ναι. Και βάλτε και μια ευχετήρια κάρτα μέσα. Έτσι. Με τον Καραϊσκάκη θα κάνεις ευχαριστήρια να φοράω, Super 3 θα βγάλει. Ο Καραϊσκάκης ήταν η βιτρίνα, δεν ήταν, για να το λέμε είναι. Και ο Καγκάτσης βιτρίνα ήτανε. Με Καγκάτση πήραμε γύρω, ρε φίλε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Ξεφτυλιστήκατε, ρε. Καλά, ρε, εσείς που λέγατε, συμπάξι, Καγκάτσι. Τον Καγκάτσο κύπελο. Τον Καγκάτσο κύπελο μας έλεγε τώρα. Για τον κύριο. Ολυμπιακό. Είπες για τον κύριο Βασίλη, άκουσα καλά. Ο κύριος Βασίλης με τον Ολυμπιακό, οι καλές σχέσεις. Ρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Βρεστής ομάδα 3 χρόνια. Ο κύριος Βασίλης. Πρώτη αγωνιστική, κοίτα τη βαθμολογία γιατί θα σου περάσω και πριν. Φύγε μόλι να πάκω, κύριος Βασίλης. Άντε βρε, σε 2 χρόνια ερχόμαστε. Τον κύριο Βασίλη. Πολύ αέρα πήρατε, ρε. Ο κύριος Βασίλη. Σε 2 χρόνια θα περάσετε από το Χαριλά με 4 χρόνια. Να ευχαριστείς τον κύριο Δράκο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Όχι από τη Λάμψη. Τον κύριο Δράκο από την Καραϊσκάκη. Στο τελευταίο. Λέει ο γιατρός Ερακλειδέας για το Βέλιο, ας κάνει modeling, λέει, αν έχει σωματικά προσόντα το Ηρακλάκι. Λέει, για μπάλα δεν είναι. Το γυάλισε ο γιατρός και θέλει να κάνει το μοντέλο. Παρακαλώ. Ναι, το πνευματικό σου ρωτά, κόκκινε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Μ' ακούς? Ναι, και. Τι κάνουμε, παλικάρια, καλά. Επιτέλους, μια γραμμή της προκοπής. Καλώς το, να την κάνεις. Τι έγινε, όλα καλά. Δεν είχε σήμερα λαϊκή, δεν ήσουν σήμερα στην Καρακάση. Στην Κανάρη και λέω Καρακάση. Έπαθα μεγάλη ζημιά. Τι ζημιά, σου κλέψανε τα πράγματα. Κλέψαν και το αυτοκίνητο και τον εξοπλισμό και τα φλάκα όλα το Σάββατο. Σοβαρά σε μένα. Πού έγινε αυτό? Στο χωριό μου εδώ. Γιατί δεν έκανες καταγγελία να πεις εδώ. Αστυνομία, κακό, λιτούς και δεμένος έχω βάλει, πάει, δεν υπάρχει τίποτα. Περίμενε, τι αυτοκίνητο κλάπηκε, για πες μας. Το Ιώτα κόκκινο, ναι. Τάρο, ήταν μηνύ 9858. Από ποιο χωριό το πήρανε, ρε? Πρασινάδα η Μαθίας. Την Πρασινάδα η Μαθίας εφάγανε το. Και μέσα από το σπίτι, ρε. Μέσα από το σπίτι. Πώς μπορεί να έγινε αυτό τώρα, γιατί μοιάζει εξωπραγματικό για μας που δεν το ζούμε. Έγινε όμως. Εγώ 11.30 ώρα γύρισα, ήταν εδώ. 5 ώρα ξύπνησα για να φύγω, δεν υπήρχε τίποτα. Τα σηκώσαν όλα. Στη Βέρεια δηλαδή. Καλά, ρε, το γιόταρε να πάρουν. Τι να το κάνουν. Τι να το κάνουν. Βίδες και παξιμάδια, ξέρω εγώ τι να το κάνουν. Εδώ κλέψανε. Τέλος πάντων, εντάξει. Με κανένα ταλαβερτζή τίποτα προβλήματα. Όχι, δεν είχα τίποτα. Μου. Τίποτα. Και το είχα ασφάλεια για κλοπή, τώρα θα δω τι θα βγάλει η ασφάλεια. Έχω βρει ένα άλλο, θα πάρω. Τι να κάνουμε, η ζωή είναι. Όπα, ύποπτο είσαι. Η ζωή συνεχίζει να σφαλίζει. Δεν σκύβω το κεφάλι αυτό. Τον έβγαλε. Ο άνθρωπος τραχωρημένος είναι. Ύποπτο τον έβγαλε. Αυτός τώρα βγήκε να πει να ξεκαρφωθεί κάρφωμα. Δεν μου λες, ασφάλισε το αμάξι για κλοπή αυτό το παιδιά.
Ημέρα, φίλε, ναι. Εδώ και τόσα χρόνια. Και βγήκε σε αυτό το στυλ. Και κοζάρισε να πάρει καινούργιο. Πόσο καιρό τώρα έχει κοζάρι να πάρει καινούργιο. Πόσο καιρό. Όχι, ρε. Όχι, ρωτάω τώρα, να με πει. Ναι. Λαγκαθί, εγώ θα αργούμε τώρα να αρχίσω τι φάπεζε και μου λέγε τέτοια. Σε κάνα πλάτο από κάτω το έχει τρεμπού. Το αμάξι. Όχι, ρε. Όχι, όχι, ρε. Έχει γίνει καταγγελίε, αστυνομίε, ασφάλειε, σήμανση, τα πάντα όλα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Το καινούργιο αμάξι. Όλα είναι αληθινά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα εγώ για άλλο θέμα πήρα, δεν πήρα για αυτό. Τώρα για το άλλο θέμα θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα όμως. Άστο να πάει στο διάλειμμα το άλλο θέμα. Εντάξει, μας είπες το σημαντικό, άρα να ξέρει η ασφάλεια σου το κλέψανε. Το επιβεβαιώνουμε και εμείς. Κάτσε να πάρω εγώ τον Τερεπέγου να ασφαλίσω τον Κόρντομα. Να το πω στην επανομή και να το παραδείσω από ότι με το κλέψανε. Λοιπόν, υπάρχουν ειδήσεις και ειδήσεις. Αυτή η ειδήση όμως αλλάζει τον τρόπο τον οποίο βλέπεις το κταίο. Γιατί από σήμερα περνάς κταίο και φεύγεις με κέρδος άνω των 20 ευρώ. Με κάθε όχημα περνάει κταίο. Η ΟΤΕΚΟ σας δίνει 10 ευρώ δωρεάν καύσιμα, μια εξάδα μπύρες Amstel Free χωρίς αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ για την επόμενη κάρτα καυσαερίων. Και εδώ τζάμπα κταίω, η ΟΤΕΚΟ δίπλα στο μετεράνιον κόσμο. Πες το. Δεν μου λες, τώρα εγώ το Σεπτέμβριο που περνάω κταίω. Ναι. Να πάρω τον Τερεπέο μαζί μου και τον Τόπερ να πάρω τις μπύρες. Αλλά σου είπα που είδα τον Τόπερ μάχτες. Έχεις ακούσει κάτι πινελίκια. Θα σε φτιάξω. με μισή γουλιά μπύρα λίγη, έκανε οχτάρια. Τον Πάουκ που θα το δει σήμερα. Στον Κρόνο με σουβλάκι. Θα έχουμε σουβλάκι στον Κρόνο. Γιατί δεν με κάλεις. Ξέρω που θα πάρεις, άμα πάρεις διάλειμμα από τη Μάγδα. Έλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αλλά 20 λεπτά μείνανε. 20 λεπτά και για τους διαγωνισμούς, για τα εισιτήρια για τον αγώνα Πυρακλή με τον Πανιόνιο και για τις προκλήσεις για το θέατρο για την avant premiere της ταινίας Transporter. Γράφετε ΑΜΗ1 σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344. Στα επόμενα 15 λεπτά είναι ο χρόνος που απομένει, θα γίνει και η κλήρωση. Γράφετε ΑΜΗ2 Ηρακλής ονοματεπώνυμο 344. Για τα τρία εισιτήρια του αγώνα του Ηρακλή με τον Πανιωνίου, τον εύκολο άσο, και ας λέει η φαλακρή κάποια ό,τι θέλει. Ξέρεις, αιμορροίδες θα σου βγουν στο Καφταζόγλιο. Ξέρεις, είναι αιμορροίδες, άσχημο πόνο κάνουν. Ποιο Πανιόνιο θα πάρεις. Εύκολα θα το δεις. Ποιο Πανιόνιο θα πάρεις που είπε και έκανε φιλικό εκεί κάτω. Θα δεις. 2-0. Δεν μου λες, ήταν βασική αυτή που παίζανε μπροστά στο Πανιόνιο πριν του Ντουμάλ. Άσε κόκκινε. 2-0. Θα σου δώσω μια πρόβλεψη. Τα τρία είναι τα δικά σας. Γράψτε αυτό λίγο, σας παρακαλώ. Το γράφω, ναι. Γκολ ο Φούντας στο Καφτατζόγλιο. Ο Φούντας. Ναι. Ο Ταξιάρχης. Δεν παίζει στο Πανιόνιο, πού παίζει. Την ΑΕΚ δεν έπαιζε και τώρα πήγε στο Πανιόνιο. Θα σου βάλει γκολ ο Κολοβός. Κάποιο θα σου βάλει. Ο Κολοβός στον Ολυμπιακό πήγε. Πήγε τελικά στον Ολυμπιακό. Κάποιο θα σου βάλει. Ο Ντουμάλ. Να πει ο Ντουμάλ. Ψάχνει να βρει παίκτη. Ναι, θα σου βάλει ο Ντουμάλ γκολ. Μη σου βάλει και κανένα σιώπη. Μήπως μαζί με την πίδα σου δώσε να πει. Εσύ πιστεύει θα πάρει στο Πανιόνιο. Ποδοσφαιρικά τώρα στο μιλάω. Πιστεύει θα πάρει στο Πανιόνιο. Ναι, 2-0. Μάλιστα. Θα είναι το. Και το άλλο μάτι. Καλύτερο παίκτη Πανιόνιο, ο Χατζη Ισαΐας. Θα σβήσει τον Περόνα και τέτοια. Δεν κερδίζει. Δύο στα δύο δεν κάνει. Στο λέω να το ξέρει. Αχ, βαγ δεν έχει. Με γκολ από Λουκίνα και από Βέλιο. Στα λέω και από τώρα. Ο Βέλιο του βάλει γκολ. Βέβαια. Στο PlayStation. Καλά. Α, σε ρε φίλε. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σα πάμε. Παρακαλώ. Πάμε, άντε, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει ο κόσμο. Ρε Ραπτοπουλούτα, αυτό δεν έχει σημασία. Ο κόσμο, ρε φίλε. Το ίδιο. Εντάξει, ρε φίλε, δεν σε έβρισε. Καλημέρα. Εντάξει, γιατί εγώ τον έβρισα, άρεσε κόκκινο. Όχι, καλά το κάνει, αλλά καλημέρα σου είπε. Να έχει μια καλή μέρα. Ραπτοπουλέ, θέλω να διευθυνθώ αποκλειστικά σε σένα. Μάλιστα. Σε θεωρώ πολύ άμπαλο. Ναι. Άμπαλο, κανονικό. Ναι, ναι. Τώρα σε έχει θεωρεί τον εαυτό σου ποδοσφαιρόφατσα και τέτοια. Γελάει ο πλανήτη, να ξέρει. Δεν έχει ιδέα, φίλε, από μπάλα. Μόνο, θα σου πω μόνο ένα πολύ απλό. Μόνο που το είδωλό σου είναι ο Αλέχανδρος, άστο. Άστο παλικαράκι μου. Και το ότι κάνεις εκπομπή θεωρώ ότι είναι για να γελάμε, να ξέρεις, γιατί είσαι καλός κωμικός. Θα σε πρότεινα να γίνεις ηθοποιός, δεν είναι ποτέ αργά, μπορείς, σε έχω δει και σε ταινιούλες, μικρού μήκους που λένε. Καλός είσαι. Με παρακολουθείς, βλέπω. Σε παρακολουθώ γιατί είσαι καλός Τζανετάκος. Α, Τζανετάκος. Τέτοιο ρόλο θα παίζεις φυσικά, του Τζανετάκου.
Είναι δυνατό ρε Σιρατόπουλο να μιλάς για ποδόσφαιρο, αγόρι μου? Δεν μου λες με ένσημα στα έδωσε. Ρε Σιρατόπουλο, εσύ αγόρι μου περπατάς και τα μπούτια σου κολλάνε. Φοράς δύο αριστερά τα μπούτια. Είναι δυνατό να μιλάς για ποδόσφαιρο? Με ένσημα στα έδωσε αυτός ο τύπος για να τα πεις. Τι να πω, ρε, γιατί το βλέπεις έτσι, ρε Σιρατόπουλο? Σου κόλλησε και ένσημα. Δηλαδή, μόλις σε κάνουν κριτική σοβαρή, κατευθείαν πρέπει να έχει βάλει με ένα άλλο. Σοβαρή κριτική. Να σου πω κάτι. Έχω παίξει μπάλα φιλάκου λίγο να σου πω. Ένα λεπτό. Αλλάξει τον Αλέφαντο, τον έχω αντιμετωπίσει με την προοδευτική. Ένα λεπτό. Ένα φιλικό στα 3-5 πηγάδια βάζει 13 ποδοσφαιριστές. Ένα λεπτό. Τα έχει πει αυτά ο Κυρνίκο? Ένα λεπτό. Μην ευριάζει, μην χαλιέσαι. Συγκεκριμένα θέλω να μου μιλήσει, φίλε. Βέβαια. Λέω συγκεκριμένα μίλα. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είσαι έτσι ή αλλιώς. Συγκεκριμένα το λόγο θα μου πει. Ότι δεν ξέρει μπαλά. Ναι, να μου πει για αυτό το λόγο, για εκείνο το λόγο. Συγκεκριμένα. Το είπα πολύ απλά. Μόνο που έχει είδωλο τον Αλέφαντο, αυτό τα ισοπεδώνει όλα. Μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, βαδίζεις με πρότυπο ποδοσφαιρικά τον Αλέφαντο. Το καταλαβαίνεις? Μπορείς να μου πεις συγκεκριμένα πράγματα, γιατί αοριστολογείς και χάνεις το δίκιο σου, αν έχεις δίκιο. Χάνω το δίκιο μου. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο να σου πούμε, τον Αλέφαντο, δηλαδή, κοίτα. Ποδοσφαιρικό, πες μου κάτι ποδοσφαιρικό, λάθος, ναι. Που, το οποίο θεωρείς εσύ ότι είναι λάθος και ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ας πούμε, τα πράγματα. Ποδοσφαιρικό λάθος. Ναι. Να σε πω ένα που έκανες προηγουμένως. Ναι, για πες. Είπες ότι ο Λέβατ δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Ναι. Εσύ λες κάνει. Που τον είδες 45 λεπτά, περίμενε λίγο. Εσύ λες κάνει. Ε? Εσύ το θεωρείς από το Ράτς καλύτερο. Από το Ράτς καλύτερο, ηλικιακά είναι πιο μικρός. Δεν με νοιάζει η ηλικία. Δεν μου λες, σαν back half μπορεί να καλύψει όλη την πλευρά με επιτυχία και στους δύο ρόλους. Ραπ, άκου λίγο αγόρι μου. Θα τον δω. Δεν μου απαντάς. Εγώ θα τον δω, Ραπτόπουλο, δεν προτρέχω. Μάλιστα. Εσύ με 45 λεπτά αγόρι μου παρουσίας του, ναι. Είπες ότι αυτός δεν κάνει. Σε άκουσα πολύ καλά. Εγώ λέω λοιπόν. Μετά για... και μου λες ότι με βάζει εμένα κάποιος, δηλαδή δεν έχω. Αυτά δεν έχω χρήση να σε κρίνω. Εμένα μου αρέσει να μου λες με επιχειρήματα τις ενστάσεις σου, να με βρίζεις, να μου πεις ότι θες με επιχειρήματα. Βρίζω. Με κιόλας. Δεν έχω ανάγκη, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θέλω όμως με επιχειρήματα. Ο Λέοβατς λοιπόν, γράψε ένα Λέοβατς. Πιστεύω λοιπόν ότι πιστεύω από αυτό που είδα ότι ο Λέοβατς δεν κάνει για 3-5-2 και δεν κάνει περισσότερο αμυντικά. Πιστεύω ότι ο Όλσεν είναι κακός τερματοφύλακας. Πιστεύω ότι ο Περέιρα, εφόσον δεν παίζει στον Ασβέστη και θα παίξει το 3-5-2, ταιριάζει καλύτερα δίπλα στον Αθανασία. Είναι απίστευτος. Τώρα με αυτό που λες απίστευτος, γιατί ρε φίλες ακούω και έφυγε και τον Γρηγόρη. Ναι. Σας ακούω. Είναι εντάξει, δεν είναι κακό. Ρε αγόρι μου, ναι. Διαφωνεί. Αν διαφωνείς με τον Περέιρα, ναι. Τον έλεγε οικοδόμο. Ότι ο Αργεντίνος από το Καρτενήσι. Και τώρα ξαφνικά που να φύγει ο Περέιρα, έγινε ο χρήσιμος του Πάου στο 3-5. Πέρσι έλεγα ότι στην γραμμή ο Περέιρα δεν μπορεί να παίξει. Είναι πολύ καλός δεύτερος σέντερ. Αυτό που λέει, παραδέξει το αγόρι μου ότι έχει θέμα και πρόβλημα, αυτό είναι εσωτερικό σου κόμπλεξ που πρέπει να το δεις. Γιατί είναι κομπλεξισμός. Δηλαδή, θέλεις πάντα το αντίθετο. Δεν είναι καλό, ρε φίλε, αυτό που κάνεις. Να το κάνεις, εντάξει, να γελάσουμε και λίγο. Δεν λέω, αλλά μην το κάνεις. Φίλε, ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Θα μιλάμε ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε και λέμε. Ποδοσφαιρικά λέμε. Μου λες ότι χρειάζεσαι τον ΠΑΟ. Ποδοσφαιρικά λέμε ότι ο κύριος Φανούρης είναι για δεύτερο center for για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ και καταλληλότερες ομάδες. Ο Λέοβατς δεν κάνει για αριστερό back half. Στο αμυντικό κομμάτι θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Για την ομάδα που θέλω να χτίσω, φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι. Μια ερώτηση, φίλε. Μία ερώτηση. Συγγνώμη, Πεμπέμπε. Αυτό που λέει για το Μακ, ότι είναι πολύ καλύτερο για τον Περέιρα. Έχει το Μακ δεύτερο center for, ρε φίλε, τώρα. Και μιλάς για μπάλα. Εγώ συμφωνώ μαζί. Τι είναι λάθος? Είναι λάθος αυτό που λέει. Σε εκτελεστικότητα ο Μακ. Συγγνώμη λίγο. Ναι, για πες. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Στο ξαναλέω. Ναι. Θεωρώ για την ομάδα που θέλει να χτίσει ο ΠΑΟΚ. Πόσα χρόνια να τη χτίσει. Έχει καλοσύνη σε αυτό το ερώτημα. Πόσα χρόνια τη χτίζει αυτή την ομάδα. Ο Περέιρα δεν είναι καλύτερος από τους άλλους δύο για αυτή τη θέση? Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι καλύτερο. Έγινε, φίλε. Απαγορεύεται να έχουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, απαγορεύεται να έχουμε διαφορετική γνώμη. Είμαστε άμπαλοι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε. Αυτή είναι η άποψή μας. Εσύ πάνε και πες. Ότι ο Μακ με τον Αθανασιάδη είναι καλύτερο δίδυμο από ότι ο Αθανασιάδης με τον Περέιρα. Ακούγεσαι, κρίνεσαι και κρίνομαι. Πες ό,τι θες, επόμενη γραμμή. Τα κάμα μαλώνω εγώ τώρα με τον κάθε περίεργο. Έλα, ναι. Έλα, ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Στον Αστέρα πήγε ο Φούντα. Ναι, σωστό. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Μου κάνεις το Λέοβατς και όταν πήρες το Ράτς, ξεχάσαμε το Λίνο. Σε ένα μήνα. Πώς να ξεχάσεις το Λίνο, πέρασε χρόνια να ξεχάσεις το Λίνο. Τα γάρι. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, από το Λεμαίδα παίρνω τηλέφωνο. Μεσόβουνο. Το Λεμαίδα. Αμέσα. Ναι. Μη μακρηγορείτε, δεν το λέω για σένα, φίλε. Πέσαν οι υπόλοιπες γραμμές, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πάμε. Σ' ακούμε. Ναι.
Έλα, τι σε έλεγε ρε ο προηγούμενος, δεν ξέρω που μπάλα λέει. Τι γνώμη του λέει. Γιατί ρε φίλε, δημοκρατία δεν έχουμε, ό,τι θέλει ο καθένας. Γιατί πράττω. Εφόσον έχει επί. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί ο άλλος να με κρίνει χωρίς επιχείρημα. Γι' αυτό του λέω, δώσε, πάρε χρόνο και έλα να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, άστο, να πούμε λίγο για την Παοκάρα μας. Πάμε για την Παοκάρα να πούμε. Τι, το λέω, τι, πού τον είδες και κάτσε. Δύο προπονήσεις έχει κάνει μόνο. Πού τον είδες τώρα. Έλεγες για τον Ράτς, όταν θα ήταν να φύγει, έλεγες δεν μπορεί να παίξει το 3-5-2. Έλεγες επειδή είναι αργός. Με στέλνει ο Κουλιανός και λέει Κλάους Μποάκι θα παίξουν μπροστά, όχι ο Μακ. Πολύ ωραία. Και ο Μακ πού θα παίξει στο 3-5-2. Πού θα παίξει Κουλιανός. Και εγώ, αλλά center for δεν παίζει. Και ο Μποάκι θα είναι καλύτερος από τον Περέιρα, λέω εγώ. Α δούμε. Ο Περέιρα είναι αργός με την μπάλα, δεν έχει καλή αντίληψη. Τι γίνεται. Ο Πεκταράς που κάρφωσε τον Ολυμπιακό πέρσι έγινε αργός. Ναι. Έρε πώς γυρνάνε τα πράγματα. Πάμε. Απίστευτοι είστε. Δηλαδή, πέρσι λέγατε Πεκταρά μου, τους ξέσκησες. Ένα στόπερ θέλουμε δύο. Δεν γίνεται. Όποτε παίρνει ο Κώστα Τζαβέλα στην μπάλα, δεν γίνεται. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Δεν γίνεται. Και σίγουρα και center for θέλουμε. Ναι. Άλιστα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε. Πολύ καλά. Καταρχήν να διορθώσω τον προηγούμενο που διόρθωσε το ραπ. Καλημέρα λέμε μέχρι και τη δύση του ηλίου. Ναι. Καλησπέρα λέμε από τη δύση του ηλίου μέχρι το απόλυτο σκοτάδι. Ναι. Και μετά λέμε καληνύχτα. Ωραία. Εσύ πάει με το βυζαντινό δηλαδή. Όχι, πάει με το ναι. Βιολογικό ρολόι. Ξέρει τι λέω, ξέρει τι λέω, φίλος. Μπράβο σου, μπράβο κόκκινε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το βυζαντινό ραπ. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρω το βυζαντινό, ναι. Λέγε. Λέγε. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τον Περέιρα. Μεγάλο πλήγμα ο ΠΑΟΚ άμα χάσει τον Περέιρα, έτσι όπως έχει. Και άμα πάει στον Παναθηναϊκό με Μπέρκ δίδυμο, θα τραβάνε τις σχολιότριχές τους. Άσε τώρα, να βλέπουμε λίγη μπαλίτσα. Ο Περέιρα μεγάλος παίκτης για το σύστημα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Φαντάσου Περέιρα, Μακ απ' την άλλη και σέντερ φορ αυτόν που θα πάρεις και με αλλαγή με τον Κλάους. Μεγάλη ομάδα μπροστά. Τώρα με ποιο θα παίξεις, με τον Μακ σέντερ φορ σκέτο. Με την Ξάνθη είδες τι έκανες. Την Ξάνθη. Προσπαθούσες. Με την Ξάνθη πάτησες την Παρανόφουλτα, φίλε. Δεν μπορούσες με την Ξάνθη. Όταν έχει κλειστή άμυνα και δεν έχεις παίκτη σαν τον Περέιρα, αυτά παθαίνεις. Έλειπε ο Πέλκας, έλειπε ο παραγωγικός χαφ, έλειπε αυτό. Άσο αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, αλλά κάποιες φορές θα λείψουν και αυτοί κόκκινε. Εσύ πρέπει να έχεις κλειδιά. Αυτή τη στιγμή ο Περέιρα ήταν κλειδί. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Γι' αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό έτσι. Το σύστημα. Γιατί πέρσι για δεν τέριαζε. Σύστημα, δεν τέριαζε. Και, έτσι. Και γι' αυτό το επίπεδο. Έτσι. Θα τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Από εκεί και ύστερα εύχομαι να πάρει ένα σοβαρό σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Στη θέση του Κλάους δηλαδή βαρύ. Ξέχασε το. Δεν θα γίνει. Όχι στη θέση του Κλάους μόνο. Γιατί και τον Κλάους εγώ τον υπολογίζω. Είναι καλό σεντερφόρο. Βασικός. Ο Κλάους θα παίξει βασικός και ο άλλος θα παίξει δίπλα του. Μπράβο. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Γιατί ο Κλάους όσον αφορά, όσον επιτοπλίστον στον συγγνώμη, είναι φορ περιοχής. Ο Κλάους δεν είναι για... δεν είναι επιθετικός τύπου Μπέρκ. Όχι, είναι ο Μπέρκ έχει υποδοχή, έχει τρίπλα, έχει κεφάλι, ο Κλάους δεν τα έχει αυτά. Α, δεν τα έχει. Όχι. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ καλύτερη πορεία να πάμε φέτος. Μην περιμένουμε πάλι πρωταθλήματα και τέτοια. Τέταρτος από πέμπτος, τέταρτος και καλύτερη μπάλα. Έτσι, σωστό. Εύχομαι του χρόνου όμως με το καλό να πάμε να χτυπήσουμε κάτι καλό. Mm. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά, μέχρι τώρα δηλαδή έχουν δείξει ότι πάνε να δουλέψουν λίγο σοβαρά. Αυτά, φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Αφού μιλάω εγώ. Oh. Η από την όμορφη Καβάλα μετά τη Θεσσαλονίκη. Ο Πόντιος ο Καβαλιώτης. Ακριβώς. Ο φανατικός ακροατής. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο με τον Ραπτόπουλο. Θα μιλήσεις με μένα, είσαι ορκιδόνος αυτός. Σε κάτι να μιλήσω ρε σκουπίδι, εγώ με τον Ραπτόπουλο θέλω να μιλήσω. Ό,τι πεις εγώ για τα σκουπίδια. Έλα. Εσύ είσαι για... Κοίταξε, μη με προκάλεις. Εγώ όταν είπα ότι θέλω να μιλήσω με τον Ραπτόπουλο, εσύ πετάχτηκες. Συγγνώμη, συγχώρεσε, μίλα με τον Ραπτόπουλο. Να σε συγχωρέσει ο Θεός, όχι εγώ. Να είσαι καλά. Έγινε. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Να σε πω κάτι. Μάλιστα. Επειδή ξέρεις από μπάλα. Α, ξέρω εγώ. Ο άλλος γιατί έρευνε. Γεννήθηκες από κάκαλα πατέρα που έπαιζε μπάλα,
θέλω να σου πω κάτι. Να με πεις. Σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει στην Πρότμη, πώς τη λένε. Γκρότμη, ναι. Πρότμη. Πώς την είπες, πώς την είπες. Γκρότμη. Ό,τι είναι. Όπως είναι, ναι. Θα πάει να κάνει προπόνηση. Τώρα το 5-0 αυτό που λέει μπορεί να γίνει 6-0. Στα Γιάννενα θα σου πω εγώ το έργο τι θα γίνει. Και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω το σημερινό το παιχνίδι. Θα πάει να κάνει προπόνηση. Και να σου πω και κάτι και να κλείσω. Να σου πω. Να με πεις. Όλη η Ελλάδα αγαπάει τον ΠΑΟΚ επειδή είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και μετά. Κάτι παναχαϊκές, κάτι πώς το λένε, ατρόμητοι, κάποιοι παναθηναϊκοί, κάποιοι ολυμπιακοί, αυτοί ντρέπονται όταν αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι και να κλείσω. Μάλιστα. Αγαπάω και την ΑΕΚ. Ναι. Δικέφαλος ναι. Κίτρινος ο ένας, δικέφαλος μαυρό-άσπρος ο άλλος. Αυτό. Αγαπάω ΑΕΚ και... Και ΠΑΟΚ. Άντε, γεια σου. Επόμενος. Γεια σου. Ναι, γεια σου. Πόντιος είναι, να έχεις υπόψη. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται. Πόντιος είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, ναι. Ψέματα. Πόντιος είναι, μου το έχει πει. Ψέματα. Τελευταίος. Το είπα μια μέρα και θύμωσε. Πρώτο τελευταίος, ναι. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε. Ναι, κύριε, μου σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, ραπ, πήρα τηλέφωνο να σου πω για ποιο λόγο Περέιρα δεν ταιριάζει στο σύστημα. Λοιπόν, όπως είδαμε, αν αφήσω όμως να μιλήσω, εντάξει, θα το στοιχειοθετήσω. Ναι, και ταιριάζει κάποιος άλλος καλύτερα. Θα σου πω, ναι. Ακριβώς αυτό θα σου πω και τι ταιριάζει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Περέιρα δεν είναι καθόλου συμμετοχικός παίχτης. Ναι. Δεν αυτό μας το απόδειξε και πέρυσι, εντάξει, καθόλου ναι. Συμμετοχικός. Δεν προσαρμόζεται εύκολα στην τακτική. Δεν είναι παίχτης δηλαδή του προπονητή. Επίσης, δεν μαρκάρει και δεν παίζει ποτέ με πλάτη. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του, ο Ζάιρο. Αθανασιάδης Ζάιρο, ο οποίος είναι πολύ πιο συμμετοχικός, έχει το μυαλό του πιο πολύ στην ασίστ και στην πάσα, αλλά με την ίδια ικανότητα στο σκοράρισμα. Αυτό που έχει ο Περέιρα είναι το γκολ. Έχει την αίσθηση του γκολ. Ο Μποάκι, αυτός που θα έρθει, θα είναι η αλλαγή του Κλάους. Διαφωνείς? Δηλαδή θες να πεις ότι στο 3-5-2 θα παίξει ο Κλάους σίγουρα βασικός. Ακριβώς. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Ο Μάξ θα είναι πάγκο, στο λέω, ο Μάξ θα είναι πάγκο. Το Ζάιρι. Αυτός και εδώ, ο, ναι. Και ο Ζάιρο, ο οποίος μπορεί ναι. Να κλείνει, μπορεί να πασάρει, μπορεί να πιέζει πιο πολύ από τον Περέιρα, γιατί δεν μαρκάρει ποτέ ο Περέιρα, ναι. Θα μπορεί να δώσει μεγαλύτερες βοήθειες. Άρα 3-6-1 είμαστε τώρα εδώ. Τι 3-6-1. Δεν είμαστε 3-5-2, είμαστε 3-6-1. Γιατί ο άλλος με το βγάζει, σαν χαφ περισσότερο θα είναι ο Ζάιρο. Μάλιστα. Διαφωνείς αυτό που σου λέω στο πίσω από τον Αθανασιάδη να παίζει η δίπλα του. Μάλιστα. Και δεν μου λες, ο Αθανασιάδης που θα παίξει βασικός. Έτσι, ναι. Στο 3-5-2. Με ποιο τρόπο θα τα βάζει τα γκολ? Εδώ σας θέλω. Θέλω να σου πω με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Πρώτο χρόνο. Με τα ανεβάσματα τον μπακ. Τον μπακ. Στο πρώτο δοκάρι. Δηλαδή, αντί να παίζουν δύο στις πλευρές, θα παίζει ο ένας για να φουλάρει τον Αθανασιάδη. Έγινε, καλή νύχτα. Έγινε. Καλή νύχτα. Τελευταίος. Δηλαδή, εσείς πάζετε σε ένα 3-5-2. Και με ένα center for μέσα, ο οποίος βάζει γκολ με έναν τρόπο. Φόρτο μας στον πρώτο δοκάρι, στον πρώτο χρόνο. Άντε να δω πώς θα τελευταίος. Πάμε τελευταίος, ναι. Ορίστε. Έλα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Α, τελευταίος έμεινα, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Κάτω τα χέρια από το Ραυτόπουλο. Ναι. Να σας πω γιατί. Αν τον πει σωστά, θα τα αφήσουμε κάτω τα χέρια. Γιατί είπα, ρε. Γιατί είπες Ραυτόπουλο. Λέγεται Ραυτόπουλο. Καλά, δεν μαλώσουμε. Α, τώρα όχι, εντάξει. Καταρχήν να σας πω κάτι. Με το που ξεκινήσα την εκπομπή, το πρώτο δεκάλεπτο χτυπήσατε κόκκινο, έτσι. Γιατί, τι είπαμε. Α, άπαιχτη. Εσύ έκανες το Ζήκο και ο άλλος έκανε τον Ταβερνιάρη. Ο κόκκινος έκανε τον Ταβερνιάρη. τον τέτοιο ρε, που πουλάει εκεί τον Μπακάλικο. Έλα, βρε, της Κακομήδας λέγεται εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσα κάτι. Είχα μιλήσει και προχθές με τον Κόκκινο και τον είχα πει για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα μην είστε πολύ σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ θα τρομάξει σήμερα. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Θα τρομάξει κάποια στιγμή. Ένα καφέ στοίχημα θα κερδίσει, βάζουμε. Κοίτα, εγώ με ξάνθη. Άμα θα δεις ξάνθη, όχι μόνο καφέ, θα σου δώσω και καζάντιπι. Και καζάντιπι. Μέσα. Ό,τι γουστάρεις. Ναι, λάμπι με λένε Ιταλό.
Λάμπη Ιταλός. Ο Λάμπης ο Ιταλός. Έτσι, ναι. Έτσι με ξέρουν στην Κρήτη. Τι να κάνουν τώρα. Άμα θα θες να πεις πού είναι αυτό το καθήκη. Αφού δεν σε λένε Λάμπη Φώτη και εσύ Φώτης Λάμπη μου. Α, χαραλάμπης θα ήταν. Λοιπόν, όσο για τον Ραυτόπουλο, ξέρει, πολλές φορές τον ακούω, κάνει κάποιες αναλύσεις, σωστά μιλάει. Τι νομίζετε. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο κόσμος το χαλάει την ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Τώρα πήρανε πιο ζάιρο, ρε. Πότε τον είδαν και τον κάνανε και θα είναι έτσι και είναι γιουβέτσι και... Ιταλέ, ξέρεις ποια είναι η μεταγραφάρα του ΠΑΟΚ φέτος. Σημείωσε το από τώρα. Από τον Άμπαλο σημείωσε το. Ο Ροντρίγκες. Όλα τα λεφτά θα είναι το μαυράκι. Θα κάνει όργια, παπάδες, φαίνεται. Κοίτα, εγώ σου είχα πει τις προάλλες για τον μικρό, για τους πιτσιρικάδες. Ότι έχει πολύ καλούς πιτσιρικάδες. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο. Ότι οι πιτσιρικάδες, σου είχα πει και την άλλη φορά, δεν νιώθουν αυτή τη στιγμή κάποιοι να τους πιέζει, γιατί δεν έχει κανέναν άλλο να παίξει. Κοίτατε ότι παίζουν κάποια παιδάκια μπάλα. Σήμερα όμως ο ΠΑΟΚ πάει εκεί πέρα με ένα άτομο το οποίο δεν θα είναι εκεί. Έτσι. Και είναι αυτός που τραυματίστηκε, που ήταν στην Πορτογαλία και γύρισε. Πώς το λένε, γιόλα, κόλλησα τώρα. Πώς το λένε αυτό που ήταν πίσω από τα σεντερφόρ που έβαλε την κολάρα στο 5-0. Για τον Μπέλκα λες. Ναι ρε. Αν αυτός δεν είναι, εγώ σας λέω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η τέτοια σήμερα και δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, ποια Μπρόντι τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Οι άλλοι έχουν αλλαγές, δεν. Οι άλλοι, φίλε, δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Ναι, επειδή τους είχε πει και τους είχε πει ψαράζει. Και παρεξηγηθήκανε. Μας άκουσες να σχολιάζουμε για το παιχνίδι. Δεν ασχολούμαστε, λένε αστείο. Καλά, θα σε ξαναπάρω αύριο. Οκ, να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Ηρακλή θα πάνε να δουν ο Σουλαίδης Ευάγγελος. Παπαδόπουλος Σοκράτης. Πασχαλίδης Ευάγγελος. Δύο Ευάγγελοι. Σινεμά. Βελή Γεωργία. Κώστας Ηλιόπουλος. Γιώργος Καρτερόπουλος. Χρήστος Δόκαλης. Κωστόγλου Πασχάλης. Βελή Γεωργία. Κώστας Ηλιόπουλος. Γιώργος Καρτερόπουλος. Χρήστος Δόκαλης. Πασχάλης Κωστόγλου. Τα ονόματα είναι στη γραμματεία. Να πω ότι η εκπομπή ήταν προσφορά από τους αφού οι αφοί Κωνσταντινοί προσφέραν δεύτερη ώρα, αφού μπορείτε να αποσύρετε το παλιό στο κινητό εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου και αμέσως μετά το ημίχρονο. Τα λέμε αύριο. 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 Το ημίχρονο. Τα λέμε αύριο.